Το φαΐ είναι μια από τις τελευταίες απολαύσεις του νέου Έλληνα. Το καλό φαΐ είναι προνόμιο των λίγων αλλά και των ψαγμένων. Όταν συνοδεύεται και με ποτό από θεσσαλικά αμπέλια, τότε η απόλαυση γίνεται πολυτέλεια. Και όταν η πολυτέλεια συναντά την ποσότητα στις μερίδες και τις τιμές κατανόηση, τότε μιλάμε για το γευστικό στέκι που ψάχναμε καιρό. Φαρσαλιλό στο Τριάδι, για μερακλίδες. Κάθε μέρα και διαφορετικοί μεζέδες, με ό,τι κρεατικό μπορείς να φανταστείς, με ντόπια κρέατα από τη Θεσσαλία. Με πρόβιο θεσσαλικό σουβλάκι και παϊδάκι. Όσο για τον τσίπουρο μεζέ, σερβίρεται με τον παραδοσιακό Κωστής Ραπτόπουλος, Μιχάλης Σαρόπουλος, μαζί θα πάμε μέχρι και τις 10 στη ρύθμιση του ήχου Θανάση Κατσαμπάκας, στο production ο Λευτέρης Χατζηπαντελίδης και φυσικά για να διοράξει θα τα πούμε όλα. Κωστή Ραπτόπουλε, πώς είσαι? Καλά είμαι, μια χαρά είμαι. Ωραία η Πέμπτη σήμερα, ωραία ημέρα η Πέμπτη. Κοιμήθηκα ένα εξάωρο, καλά είμαι. Μόνο? Πόσο να θέλει ένα ενήλικη. Τετράωρο, είχε πει την Κυριακή που σε κυνηγούσε ο Κουλιανός, καλά είναι τετράωρο, πώς κοιμήθηκε το βράδυ? Εντάξει, εγώ έχω ένα καλό. Ναι. Α πούμε, καλά τώρα. Στο μουσικά ραδιόφωνα δίπλα έχει ένα καναπέ. Πα και την πέφτει. Την έπεφτα κανένα μισάωρο, κοιμάμαι εύκολα. Διαμαρτυρήθηκα, λέει, έρχεται εδώ ο Ραπτόπουλος, κοιμάται. Έχω μάθει, σε διώξαν από τον καναπέ, σε κυνηγήσανε. Όχι, επειδή άλλαξε το στούντιο, πήγε από εκεί εδώ. Ναι. Του κάνω ένα στούντιο τον Μπούζο. Ναι, 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 ναι. Να βγαίνει στο Open. Τα λέει όλα. Και κοντά σε αυτόν ωφελήθηκα κι εγώ να πούμε. Oh. Να βγαίνω στο Start. Ναι. Εντάξει, διαμαρτύρηθηκαν κάτι κοπέλες, έρχεται αυτός, κοιμάται εδώ πέρα, λέει, κάνει. Ροχαλίζεις? Όχι καθόλου, δε, σαν πουλάκι κοιμάται. Θέλεις πουλάκι, Γουρνόπουλο ή κανονικό πουλάκι? Δεν με χωνεύει. Α, μήπως θέλει τίποτα? Αφού δεν με χωνεύει, άμα ήθελε δεν θα με χωνεύει. Αυτές συνήθως που δεν χωνεύουν θέλουν κάτι. Όχι, όχι, σήμερα οι γυναίκες είναι πιο σε αυτό το κομμάτι, οι νέες γυναίκες είναι πιο. Δηλαδή, τι εννοείς? Δηλαδή, άμα σε γουστάρεις, σε γουστάρεις, πει κοιμή σου. Άμα δεν σε γουστάρεις, σου πει. Μία εξ αυτών μου λέει, λέω δεν με χωνεύεις, λέω. Λέει δεν σε χωνεύω. Λέω είσαι πάρα πολύ ειλικρινής, μ' αρέσεις, λέω, πάρα πολύ. Γιατί δεν με χωνεύεις? Γιατί? Ναι, λέει εγώ τον άντρα, λέει, τον θέλω. Oh. Το θέλω πιο ευγενικό, πιο κύριο, πιο καθώς πρέπει κτλ. Γιατί λέω σου ζήτησα να πάμε καμιά βόλτα? Έχω να κοιμηθώ, θέλω, σε ενοχλώ εδώ. Εγώ θέλω να κοιμηθώ. Έχω μια ψηλή, θα τον ψηλοπάρω, το τελείωσε. Έχω εύκολο ύπνο, δηλαδή. Ας πούμε πάω σπίτι, ναι. 12 η ώρα, κάνω κάποια δουλειά μετά την εκπομπή, κάποια γυμναστική. 12.30 ώρα, γεια σας. Με 12 και 4, με μία ας πούμε, μπορώ να τραβήξω ένα ημίχρονο, ένα ύπνο. Δεν ξεκουράζεις ρε Κωστή. Μια χαρά ξεκουράζεις. Πώς σε κουράζεις? Ζάχαρη. Πασχάλι ή απλό? Πασχάλι Ζάχαρη ή τον απλό? Πασχάλι Ζάχαρη. Άλλος. Αλλά στην ξεκούραση θέλει ένα τριωράκι, άμα δεν το κοιμηθείς, μετά βυθίζεις. Να βρεις τριωράκι, ρε. Σαββατοκύριακο. Βρήκα αυτή την Κυριακή ένα τετράωρο, δεν είχε πρωτάθλημα. Ολόκληρο? Ναι. Λέω θα κοιμηθώ, ρε φίλε. Ένα τετράωρο. Με πονοκέφαλο ξύπνησε με τετράωρο. Όχι καθόλου με πονοκέφαλο. Πώς γίνεται αυτό, ρε Κώστα? Με κρατσούνησε η μήνυα πάκα του ρίση. Χρουτς, χρουτς. Ναι, αλλά σηκώθηκε. Σηκώθηκα με σηκώθηκε. Ένα τετράωρο, δεν θα βάλω ξυπνητή. Άμα σε κρατσούνησε ο κόκκινος, δεν πας και κανένα από τότε. Όπω σαν ένα μπουνίδι στα σαγόνια τον ξάπλαν κάτω. Η μήνυ όμω. Η μήνυ είναι καλό ζωάκι, καλό άνθρωπο είναι. Θα την πας και την πολιτεία τη. Πάμε, τι είσαι καημένη φουκαρού. 4 ώρες Κωστή δεν γίνεται να κοιμηθείς. Γίνεται. Ξυπνάς με σάλια στα μουσούτια, δεν μπορείς να σηκωθείς από το κρεβάτι. Αλλάζει το μαξιλάρι. Τα πάθει. Αλλάζει το μαξιλάρι. Το γυρίζεις και εσύ το κρύο, την κρύα πλευρά του μαξιλαριού? Όχι, εγώ κάνω, έχω δύο μαξιλάρια. Δύο έχεις? Δύο. Το ένα, επειδή πέφτω πλάγια και κοιμάμαι, βάζω το πόδι το αντίθετο επάνω στο μαξιλάρι και κουστάρω. Και το άλλο το απλώνω προς τα έξω δηλαδή. Α, παίζεις αριστερό χάφτο, όλη την πλευρά να πάρω το μαξιλάρι. Ναι. Απλώνω με και τα λοιπά. Ναι. Α, σε διαγώνια. Διαγώνια φάση. Ναι, ναι. Μια χαρά είσαι, στρωτά. Το μεσημέρι δεν μπορώ να κοιμηθώ, δεν το έχω καθόλου. Δηλαδή, άμα κοιμηθώ το μεσημέρι, χάθηκε όλη μέρα. Δηλαδή. Όχι, άμα μπορεί και το κόψει τον ύπνο στα δύο, είναι υγεία. Υγεία είναι. Βέβαια. Να κοιμηθεί το βράδυ 6 ώρες φτάνει. Ο ύπνος δεν κάνει πολύ καλό. Εντάξει. Ο ύπνος ο πολύς, δηλαδή πάμε πόσες ώρες κοιμηθούμε. Δηλαδή αν πέσουμε 12 ώρες την νύχτα, θα ξυπνήσουμε 8 ώρες το πρωί, δεν γίνεται. Μια χαρά είναι. Είναι πολλές ώρες. Ζάχαρη με μέλι. Ζάχαρη με μέλι. Κάνεις. Πασκάλι ζάχαρη. Τι να κάνω. Καλημέρα στον Πασκάλι του Ζάχαρη. Καλημέρα. Καλημέρα και σε αυτούς που λένε ότι στον αέρα λέει οι επιστροφές των συντάξεων. Δεν θα τα πάρουν λέει συνταξιούχοι τα χρήματα. Στον αέρα όλα. Τσίπρα θα λένε και θα κλαίνε. Τσίπρας, ποιο ήταν ο υπουργός που έλεγε. Να φύγουν οι γονείς των τέτοιων, οι μεγάλοι ηλικιωμένοι να μην παίρνουν τις συντάξεις. Ο Λομβέρδος. Να είναι καλά. Ναι, όχι να μην είναι καλά. Όχι, όχι. Να είναι γερός. Μπορεί να πεθάνει. Όχι, να είναι γερός ο άνθρωπος. Αυτός μεγάλος είναι. Κορακοζόητος να είναι. Αφού θέλει να πεθάνουν οι παπάδες μας και οι μαμάδες μας και οι θείοι μας. Ναι. Ας ψοφήσει και αυτός. Τι με νοιάζει εμένα, δεν κατάλαβα. Είναι ένα θέμα και αυτό. Και αυτός, όχι και σαν άνθρωπο. Όχι. Σαν παρουσία, ας πούμε. Γιατί τον πληρώνω εγώ τη σύνταξη. Δηλαδή αυτό 65 χρόνια δεν είναι μεγάλο. Είναι μεγάλο. Μπορεί να πεθάνει κι αυτό. Μπορεί κάτι να τύχει. Αλλά εμεί είμαστε υπέρ του να ζήσει 1000 χρόνια. Όχι, να μην ζήσει 1000 χρόνια γιατί για το κράτο μα το οποίο κι αυτό. Το επιβαρύνει, λε κορονοϊό. Ναι, να μην ζήσει. Εντάξει, όσο αντέξει τέλο πάντων ο άνθρωπο. Να μην αντέξει. Να μην αντέξει. Δεν ξέρω αν είναι. Γιατί είπε για τη μαμά μου. Ναι, για τη θεία μου. Για τη μαμά των αυτό που ακούνε. Για τον άνθρωπο καλή είναι. Είναι φύρε λέει αυτοί. Ζουν ενάντια στο κράτο. Ο ίδιο δηλαδή. Συμφωνώ. Συμφωνεί. Συμφωνώ. Και αυτό ζει μετά. Από ποια ηλικία είναι φύρε και μετά. Λέει από τα 65-67 και μετά λέει είναι φύρα. Όταν σταματά τα παράγει, παιδί. Δεν παράγει.
Σαν πολιτικό, α πούμε, αυτό τώρα που θα, δεν παράγει. Αυτό παράγει απέρτα. Ο Βολοβέρδο τώρα τι κάνει, δεν παράγει τίποτα. Είναι υπερπαραγωγικό, δηλαδή. Το παιδάκι μου δεν είναι στην κυβέρνηση. Όχι. Μπορεί να πεθάνει. Να ζήσει μία, αλλά μπορεί και ναι. Δηλαδή μπορεί να τύχει. Δεν θα στεναχωρηθεί το κράτος. Όχι. Κάποιοι φίλοι του, κάποιοι γνωστοί εμείς που το συμπαθούμε, θα στεναχωρηθούμε. Ακριβώς. Αλλά για το κράτος μπορεί να πεθάνει κι αυτός. Ναι, βέβαια. Αφού είπε για τις μαμάδες μας αυτός, λέμε κι εμείς γι' αυτόν. Το ίδιο είναι. Ναι, μπορεί να τα φέρει ζωή έτσι. Κι εγώ, αν πιάσω τα 67-66, μπορώ να πεθάνω κι εγώ. Μπορεί. Τώρα άλλα 15 χρόνια, 20, μπορώ να ζήσω να πάρω άλλα 6.000 ένσημα να πούμε, θα πάρω 400 ευρώ. Έβλεπα την κυρία Δώρα χθες που ήταν, που έφτασε 91. Ωραίο promotion έκανε ο Μπούζος. Ωραίο promotion. Τα κατάφερε και εκεί. Έβγαλε και το χορηγό πάνω στο promotion. Τίποτα. Δεν πιάνεται. Υπάρχει, ο άνθρωπος είναι μάγος. Έκανε promotion με την κυρία Δώρα. Δηλαδή, τι άλλο να κάνει. Αφού εγώ που είμαι, δεν είμαι ευσυγκίνητος, στο αυτοκίνητο άρχισα να κλαίω. Δάκρυσε. Δάκρυσε, άρχισα να κλαίω. Έσταξα σταγόνες η κυρία Δώρα και τα λοιπά. Έψαχνα χαρτομάντιλα γιατί δεν έχω. Και τρελάθηκα. Πήρα κάτι τη Μήνη, κάτι μαντιλάκι και. Μαντιλάκια. Αυτά που τα μαζεύει τα τέτοια. Μαζεύει τα κάκα τη Μήνη να πούμε. Και άρχισα να κλαίω πραγματικά. Πώς το έφερε από εδώ. Το έλεσε από εκεί. Έβγαλε το χορηγό. Κατευθείαν μετά κυρία Δώρα η γιαγιά μας. Τι αλήθεια είπε η κυρία Δώρα. Λέω Ραπτόπουλος, αδυνάτησε. Για τον πάγκο, αυτό είναι τροπαλό παιδί. Τροπαλό παιδί. Το πήρε γράμμα. Τον έχουν καταλάβει αμέσως. Τι είναι τροπαλός. Ναι. Αλλά είναι καλός. Καλός. Είναι τροπαλός, αλλά καλός. Οι γυναίκες δεν θέλουν τροπαλού. Τι θέλουν, επιθετικούς, ε. Κόρπικο πρόσκυλα θέλουν. Μουρντάριδες. Ο άλλος είναι καλός άνθρωπος. Καλός, καλό δεν είναι που λένε. Καλός speaker. Ναι, αλλά. Είσαι καλός. Ναι. Είσαι καλός speaker στην Nova. Είσαι. Σε διώχνουν. Γιατί είσαι καλός. Δεν θα έπρεπε. Συνωμοσία των μετρίων. Με κάνουν οι μέτροι μία αυτή. Και σε τρώνε. Τον τρώνε. Τι είσαι καλό παιδί. Θα είσαι... πάει με άλλον οικόμενο. Πάει με το κακό παιδί. Θα φορέσει δηλαδή. Ή τη Βουλγαρίδη θα γίνει δηλαδή. Τη Βουλγαρίδη δεν γίνει. Η Βουλγαρίδη τι ήταν. Και αγαπούσε τη Λάσκα την απάφτωνε από ο Κούρκουλο. Όπου την έβρισκε. Ε, τι με λες τώρα. Εντάξει, αλλά και ο Βουλγαρίδη. Μάπα τώρα για να βγάλει κόμμα. Τον χτυπούσε στην πλάτη όμω το λέγανε καλό παιδί είσαι. Ναι, και είχε η μάνα τη Ζαφυρίου. Πάντα έβρισκε. Καταδικασμένος ο Βουλγαρίδης. Ο Βουλγαρίδης αγαπούσε τη Λάσκαρη. Η Λάσκαρη ξάπλωνε με άλλον. Θα πει την αγαπάς καλό παιδί. Μα δεν θέλει κυρά μου η καλό παιδί η γυναίκα. Τι θέλει τα καντήλια. Εννοώ τα κυνηγητά. Καντήλια θέλει. Μη πρόσεξε. Άμα δεν τη ζωρίσει ο άλλος. Άμα δεν τη φέρει το γοστά, άμα δεν την πουσάρεις. Βέβαια. Νομίζεις ότι είναι καλό το ψάρισμα, έτσι, το στηρίζεις. Εγώ δεν νομίζω. Η ζωή τα έφερε έτσι. Οι Άρες το λένε, εγώ τι να κάνω. Μόνο τα γράφω τα γεγονότα. Ξέρεις ποιος ψάρισε πάρα πολύ τελευταία. Έχω Χατζη Νικολάου του Κυριάκου Μητσοτάκη. Δεν ξέρω αν είδες συνέντευξη. Ναι, τι είπε. Συνέντευξη σοκ. Ερωτήσεις οι οποίες χτυπήσανε κόκκινο. Το ρώτησε ποιο είναι το αγαπημένο του φαγητό. Το απάντησε τα ντολμαδάκια από μόνο του. Είναι κάποιες ερωτήσεις. Ένα μένω καρατζαφέρι, άλλα με είπε. Όπα. Έχει ένα δάνειο, λέει ο Χατζη Νικολάου, ο Γιάννου. Και ζωρίζεται ο άνθρωπος. Καλά να είναι και επιχείρησή του κτλ. Τώρα η Νέα Δημοκρατία μπορεί. Ναι. Καλημέρα στου αφεντέ. Καλημέρα, καλημέρα. Να είναι γερή. Να είναι γερή η Νέα Δημοκρατία, να σβήνει τα χρέη των πλουσίων και να παίρνει τα δικά μας. Όπως κάνει και ο ΣΥΡΙΖΑ βέβαια. Και κομμουνιστές. Και να βγάζει τα σπίτια τον κόσμο. Έτσι, όπως... Και να κρατάει τις τράπεζες και να τις στηρίζει. Να είναι καλά οι άνθρωποι. Να είναι καλά και ο ΣΥΡΙΖΑ εκεί που έκανε αντίσταση των Αμερικάνων σήμερα. Κάτι τεμπελχανάδες κομμουνιστές κάνουν και κάτι διαμαρτυρίες εδώ βλέπω. Καλά πρέπει να κάνουν. 9.30 ώρα μέλη του Συλλόγου Εργαζομένων του Δήμου Θεσσαλονίκης θα συγκεντρωθούν στο ΙΜΑΘ. Τι είναι το ΙΜΑΘ. Την Υπουργείο Μακεδονίας. Ναι. Ενάντια στην παραχώρηση αρμοδιοτήτων τη τοπική αυτοδιοίκηση σε ιδιώτες. Να μην πάνε σε ιδιώτες. Θα πάμε κι εμείς. Ναι. Όχι, δεν πάω. Έλα και εσύ. Είμαι υπέρ της ιδιωτικοποίησης. Όχι τον πάντων όμως, με το δημόσιο. Τον πάντων. Όχι τον πάντων. Τον πάντων, φίλε. Λίγο μια ψηλή να έχει και δημόσιο άσα, μέσα. Άσα δουλέψει κανένας. Να δουλέψει. Άμα θέλετε η Ελλάδα να παράγει ιδιώτες εδώ. Μόνο. Δεν γίνεται να γίνουν όλα ιδιωτικά. Ποια? Δεν γίνεται να γίνουν όλα ιδιωτικά. Όλα κατευθείαν αφού τα βάλατε μέσα. Είναι η ζημιογόνα. Εφόσον σώζουν τις τράπεζες, μπορούν να σώσουν και τα δημόσια. Γιατί δεν μπορούν να σώσουν. 12 η ώρα. Ποιο, τι θα γίνει. Πού? Σύλλογοι, φοιτητικοί σύλλογοι. Εξοκοινοβουλευτική αριστερά. Κατάλαβε τώρα. Ούτε ένα ένσημο. Χέρια όλοι. Δίνουν ραντεβού στην Καμάρα προκειμένου να διαμαρτυρούν ενάντια στην εκπαιδευτική αναρδιάρθρωση. Στηρίζουμε και εκεί. Κλάι μάιν, τεμπελχανάδε. Θα πάμε και εκεί. Ξεκινάμε από νωρί και μετά πάμε και στο άλλο. Τεμπελχανάδε. Άτομα κουρδική καταγωγή θα διαδηλώσουν στι 5 στην Καμάρα. Και αυτού του στηρίζουμε. Όχι, δεν του στηρίζουμε. Αυτού του στηρίζουμε. Να πάρετε δρόμο και να πάω πολεμήσετε. Όχι, δεν αυτούς... του κλείσει σε μένα την Καμάρα, ρε κούρδε. Όχι. Ναι. Όχι, δεν το στηρίζω. Πώς για ρε κούρδε. Γιατί τον Κούρδο τώρα μου κλείσει το δρόμο, γιατί τον βομβαρδίζει η Τουρκία. Άσε αγάπη μου γλυκιά την Ελλάδα. Έχει κόσμο εκεί. Βρε κούρδε, φύγε. Πάνε πολέμα. Κατά πόλεμο έχουν κύριο Κούρδο. Να πάω πολεμήσει. Τι άκα μου κλείσει το δρόμο, Κούρδο. Πρέπει να ευαισθητοποιηθεί κοινή γνώμη για αυτό δεν το πράγμα. Γουστάρω, ρε, πώς δεν γουστάρω, δεν γουστάρω. Έχει που σκοτώνει ο κόσμο, πέφτουν βόμβες, πεθαίνουν παιδάκια. Όταν το 40 έμπαιναν εδώ οι Γερμανοί, καλά Κούρδο ήρθε εδώ με βοηθήσει. Γιατί δεν υπήρξαν άνθρωποι που πήγαιναν αλληλέγγυοι. Οι Γάλλοι δεν ήταν αλληλέγγυοι τότε. Σύμμαχοι ήταν, ρε. Καλά, αλληλέγγυοι. Είμαι σύμμαχο με τον Κούρδο. Καλά, δεν είσαι. Απαράταμε. Καλά, εννοείται είσαι σύμμαχο. Προσπαθεί να κρατήσει το ανάγωμα του Άγιο. Έκανε μια μπάκα εδώ, τρώει τα μέλια και τι ζάχαρε ο Κούρδο.
Καλά να είναι. Στη Θεσσαλονίκη. Έχει πόλεμο στην πατρίδα του και θα μου κλείσει την Καμάρα. Ρε, απάρα στα διάλογα. Πρέπει να είμαι στην Καμάρα. Όχι, ρε φίλε. Πρέπει να καταλάβει τι γίνεται στη Συρία. Μη φέτε κουμούνα κι εσεί. Πρέπει να ευαισθητοποιηθεί ο κόσμο να βγει στον δρόμο. Αλλά τεμπελό κιλό, 6 ώρα. Μέλη τη Ανταρσία. Θα πάμε και εκεί. Μία ώρα δουλεύουν, 3 ώρε μεροκάμα. Πάμε και εκεί να στρίξουμε. Και τη εξωνοβουλευτική αριστερά θα πραγματοποιήσουν συγκέντρωση για το λόγο τη Τουρκία με τη Συρία. Αν το δώσει όπλο τον κομμουνιστή. Θα νομίζει ότι είναι ποτιστήρι να πούμε να ποτίζει το δέντρο. Μα το κάνει λύση αερμολόγηση. Από το βουνό κρατάμε. Δεν είναι λύση αερμολόγηση το όπλο. Καθάρισε το όπλο. Θα το πάει στο πλυντήριο αυτοκινήτων να το κάνει. Εκεί στα φιλαράκια σου. Στου Πακιστανού μπαίνουν 10 λεπτά. Μιλάει για πόλεμο. Ναι. Όλοι. Αλλά. Αλλά άμα του δώσει νεροπίστολο θα βγάλουν μαρμελάδα από μέσα. Άσε ρε τώρα Ανταρσία. Ωραία. Άντε κάτι καλά μεροκάμα. Πάμε σε όλα από νωρί. Θα πάμε σε όλα. Άλλοι τεμπέληδε μετά. Ποιοι είναι πάλι. Μέλη του πάμε. Θα πάμε και εκεί. Θα πραγματοποιήσουν διαμαρτυρία στο άγαλμα Βενιζέλου ενάντια στην κοινωνική πολιτική της κυβέρνησης. Θα πάμε και εκεί. Όταν ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί δεν κάνατε. Ήταν ξεκούραση τότε. Ήταν καλά τότε. Ξεκούραση τότε. Όταν έκανε κάψη στη Μέρκελ, όπως το λένε ο Τσίπρας, δεν βγαίνατε του πάμε. Ήταν αγρανάπαυση τότε. Τότε του πάμε κοιμόσασταν, εντάξει. Ήθελε και λίγο ξεκούραση, δεν μπορεί να και στον δρόμο να είμαστε. Τώρα η πολιτική της κυβέρνησης σε πειράζει, να πούμε. Χρειάζεται και λίγο αντίδραση, λίγο σε σειρμά. Όταν σβήνανε του Κοντομινά τα χρέη της πλουτοκρατίας, καλά ήταν. Να ήταν γερός ο Κοντομινάς. Να είναι γερός. Θα πάνε να δουλέψουν. Ποιος. Αυτοί όλοι εδώ. Δουλεύουν. Θα πάνε να κάνουν κανένα μεροκάματο όπως κάνουν τα παιδιά του Θεούλη. Δουλεύουν. Πάνε στο εξωτερικό. Οι Έλληνες ναι. Δουλεύουν και σπουδάζουν ναι. Και γίνονται άνθρωποι και α αφήσουν τις διαμαρτυρίες και Έλληνες στο εξωτερικό θα γίνονται άνθρωποι. Κάθε μέρα αυτό το βιολί με τους δρόμους. Ο κάθε τεμπέλχανας. Πρέπει να ευαισθητοποιηθεί ο κόσμος. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα και στους ευαισθητοποιημένους. Κάθε τεμπελός, ο Κούρδος τώρα, ο τεμπέλχανας. Όχι, τεμπέλχανας. Βρέει από εκεί. Πρόσφυγα, συγγνώμη. Πεθάνε το παιδί μου στην Ελλάδα. Θα είμαι εγώ πρόσφυγα στη Γερμανία. Ναι. Θα είναι το παιδί μου εδώ. Ναι. Εδώ θα είναι οι άνθρωποι. Και θα πάω να πάω να κλείσω τη Γερμανία στον δρόμο. Να κλείσω για διαμαρτυρία. Ευαισθητοποιήσω. Θα βομβαρδίσουν τη Θεσσαλονίκη. Να τους ξεσηκώσω. Δεν θα έρθω να πλακωθώ εδώ πέρα. Πρέπει να τους φέρω σε αλληλέγγυα κατάσταση. Άντε ρε Κούρδε, πάω να δουλέψει. Πρέπει. Δουλεύουν οι άνθρωποι. Άντε πάω να δουλέψει, βρε Κούρδε τώρα που θα με κλείσει τον δρόμο. Με στην πόλη τη δικιά μου τώρα κλείσει. Και ο Έλληνα να καταλάβει τι συμβαίνει. Να πα Κούρδε, έχουμε τα CNN. Βλέπουμε τις ιστορίες στα ίντερνετ. Δεν καταλαβαίνει κανείς έτσι. Να πας Κούρδε να πολεμήσεις. Κάνουν επανάσταση από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Βρε στην Κουρδία να πας να πολεμήσεις. Να πας στο Κουρδιστάν, πώς λέγεται. Έχει κόσμο εκεί. Ναι. Και υπάρχουν και Έλληνες που πάρε να πολεμήσεις. Σου θα μου κλείσει την καμάρα εσύ με την κοιλιά Κούρδε. Πρέπει γιατί ακόμα ο κόσμος δεν έχει καταλάβει τι συμβαίνει. Συμβαίνει κοινωνικά στη Μέση Ανατολή. Πάμε στα υπόλοιπα. Στα κυνηγητά, πάμε στον τέτοιο. Στον Ανταρσία, μηδέν ένσημα. Θα μπούμε σε κανένα υπουργείο. Δουλεύουν οι άνθρωποι. Θα μπουκάρουμε σε καμιά ΕΡΤ. Δουλεύουν τα πολιτικά. Κάτσε με καημένα. Κάνουν τη λιβεράδε οι άνθρωποι που κάνουν μεροκάματα. Κάτσε με του τηλιβεράδε, μην του πειράζει. Βλέπει ότι είναι δική μα άνθρωποι. Είναι δική μου. Δική μα άνθρωποι. Αν είναι τηλιβεράδε, το σβήνω. Εντάξει. Έχει απ' όλα. Έχει απ' όλα και τώρα μια. Δεν κυνήγει εγώ του μπάτσου. Εσύ ο πρώτο. Αυτό τα λέμε όλα. Και γράφουν και τα κράνη. Τα κράνη στα παιδιά να πούμε τώρα. Πάρε γράψτε τον τέτοιο. Του κοσκοτάδε και αυτό γράψε. Ο Ζέρβα τώρα πάει και δίνει για να γράφουν τα παιδάκια και ο αρχηγό τροχέα τώρα. Στου τηλιβεράδε θα κάνετε του μάγκε μωρέ τώρα. Έχει γίνει αυτό. Άντε. Έχει γίνει αυτό, αλλά το στυλιτεύσαμε. Το στυλιτεύσαμε. Τι θέματα έχει. Έχει έγκυψη και έκανε χθε τοποθέτηση. Ανταρσία λέει. Και τα πάμε και τα εργατικότατη είναι, να ξέρει. Απλά το απόγευμα στο ελεύθερο χρόνο. Είναι Ανταρσία 3 χρόνια, 4 με τον Τζίπρα να βγει Ανταρσία. Καλά, δεν πήγανε στα τέτοια στα δικαστήρια. Για τι εξώσει, δεν βγήκε ο κόσμο εκεί κανονικά από του πληστηριασμού. Ποιοι ήταν, και άλλοι ήταν. Θα ήταν χρησιμότερη Ανταρσία. Πήγαμε και εκεί υπήρχε. Αλυσίδα, ποιο έκανε εξώσει. Όταν οι τράπεζε πουλάγανε τα δάνεια, να βγαίναν τότε και να λέγανε όχι, δεν απάρετε. Θα πολεμήσουμε ενάντια στα δάνεια γιατί άμα τα πάρουν διπλά και τριπλά. Όταν τα δίνανε οι τράπεζε τα δάνεια. Όταν τα δίνανε. Επί Βασόκλης τώρα. Εγώ έλεγα φώναζε. Ποια Ανταρσία. Φώναζε εγώ λέω θα μας τα πάρουν τα σπίτια εις τριπλούν. Λέει όταν ο άλλος παίρνει 1200 ναι. Και άλλοι 1600 το μήνα. Καλά να κόμενα, ναι. Τότε ναι. Και μου θέλει Αλφα Ρωμαίο δίλητρη. Σπίτι με μπάρμπεκιου δίπατο κτλ. Διακοπές. Διακοπές. Στην Μύκονο. Το η προοπτική σου ποια είναι πουλάκι. Μηδέν. Ναι, σε 30 χρόνια βάλεις τη ζωή σου κτλ. Μηδέν. Έχει ο Θεός. Ένα από Θεός δεν έχει. Σταμάτησε πλέον. Πάει να έχει. Δεν έμεινε ευρώ. Δεν δίνει. Δεν δίνει. Δεν δίνει. Δεν έχει και δεν δίνει. Δεν δίνει ο Θεός. Πού να, δεν δίνουν και οι τράπεζες. Θα δίνει στον Κοντομινά ο Θεός. Να τον έχει καλά. Να τον έχει καλά ο Θεός. Καλός άνθρωπος. 80 χρονών. Καλός άνθρωπος. 60 εκατομμύρια μέσα μπήκαμε. Τίποτα. Κανά γερός. Γιατί με τους Ολυμπιακούς πόσο μπήκαμε. Με τους Ολυμπιακούς τώρα με την Νόβα, αλλά τόσα τον κύριο Μαρινάκη τον έχει καλά ο Θεός. Να είναι καλά ο κύριος Βαγγέλης, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Κλείσει καμία αρτηρία γιατί είναι και χοντρός. Άμα έρθει από την Νόβα καμία διαφήμιση όμως. Να είναι καλά. Να είναι καλά. Να είναι καλά. Πάμε. Δεν μπορούμε να πούμε όχι στα λεφτά. Μαζί είμαστε ομάδα. Δεν μπορούμε να αρνηθούμε. Μαζί κερδίζουμε. Wow, wow, wow. Χάρη με αυτή τη χερική τρίτη. Δικό μου είναι το ραδιόφωνο, θα λέει άλλο. Να πάω στο εμπορικό. Α, πάω στο εμπορικό. Εσύ τι δουλειά κάνει. Εσύ τι δουλειά κάνει. Εσύ ψηφίζει, εσύ τι δουλειά κάνει. Λοιπόν.
Ο Ένιγκ έχει τοποθέτηση Ένιγκ και δεν έχουμε πει λέξη για τον Γερμανό. Αυτό είναι ο προπονητή, ο οποίο είπε και ήρθε ο άνθρωπο. 5-4 προτιμώ από 1-0. Αυτό άμα είναι πιο φελό από τα λάκανα. Δεν υπάρχει στον παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Πάω να βάλω 5 γκολ, να βάλω 4. Και στο φινάλε, άμα έχει ομαδάρα, παίρνει μέσα στην τούμπα και λε: παίζω όσα βάλω και όσα φάω. Και έρχομαι 2-2, κάνω 3-2, κερδίζω 4-2. Μου θυμίζει λίγο Φερέιρα αυτό. Τώρα πού θα πα, ρε Σερσερί, με μπακ τον Γκουρχούτ. Όλη την πλευρά. Και με το Σουργκένθενσεν. Όλη την πλευρά και από δεξιά. Ναι. Να σε τρυπάει ο Γουάρντα και να κάνει τυπητάει μέσα στο Καριλάου. Και με τις μπούκλες. Και πού πας με το. Πώς το λένε, Ρόζ το σέντερ. Ο Ρόζ, λέει Τζέι Ρόζ. Ο Ρόζ πρέπει να έχει βγει 4 τόνους βαρέλι κρασί από πέρσι μέχρι φέτος. Δυναμικός. Θα πας να κάνεις. Πόσα βάλω, πόσα φάω με τον Ιτέγια σέντερ φόρ. Ξέρεις που σε βλέπω. Δεύτερο φόρο, άρεσε. Να σε φυγαδεύει με τα μάξι το Χαριστίας βράδυ. Και να ψάχνουμε να πούμε. Στο Πορ Παγκάζ, πώς μπήκαν κάτι άλλο. Πώς μπήκε ο Δόνης στο Πορ Παγκάζ του Νίκο από τα Γιάννητσα. Χωρούσε. Ναι. Πώς μπήκε μέσα στο Πορ Παγκάζ. Και όταν πήγα καφέ, ψάχνει ο Νίκος από τα Γιάννητσα το καρσόν. Είχε φύγει ο Δόνης, είχαν φύγει όλοι. Δεν πλήρωσα τον Τσέ. Ποιο θα πλήρωσε, είναι τρελό. Με τίποτα το κάνει. Γιατί τον έβαλε στο Πορ Παγκάζ. Μεγάλο το Πορ Παγκάζ. Μα μάξι κανονικό, επαγγελματικό. Μπε μέσα και μην πει κουβέντα. Ο Δόνης άμα έσωσε κανένα τέτοιο, ξέρει τα έλεγε. Πόση βενζίνη ξόδεψα, δώσε εδώ. Για δύο τα λεφτά. Και του καφέδε δικού σου. Επειδή σε έσωσα. Πώ θα κάνει λεφτά ο άλλο. Έτσι λεφτά γίνονται. Πώ δεν γίνονται. Στο σπίτι ποιον μπήκανε. Στο Δόνη είχαν μπει κάτι μηνύματα. Στο δικό μου θα μπουν. Στο Δόνη θα μπουν. Στο δικό μου τι να μπουν. Τι θα πάρουν, τη μήνυ. Τη μήνυ. Όχι, τη μήνυ αφήστε την ήσυχη. Όλα πάρτε τα. Τη μήνυ αφήστε την ήσυχη. Τι άλλα θέματα έχει εδώ, δελτίο καιρού. Τώρα θα πάμε στη διάλειμμα τώρα, άσε. Εγώ το πω. Δελτίο καιρού. Όχι, θα πει δελτίο καιρού. Εγώ το πω, ναι. Στις 9 η ώρα είναι. Οπότε είναι. Ετοιμάσου. Θα κάνω το Δημήτρη Γιακόπουλο, το. Τη Μαρία Σινιόρη. Μαρία Σινιόρη, ότι γουστάρει σε κάτω. Μέχρι τότε πρέπει να σου πω ότι ήρθε το Wind One. Και πλέον όταν καλεί την εξυπηρέτηση δεν μιλά με ρομπότ, αλλά απευθεία με εκπρόσωπο. Και αν δεν θέλει να καλέσει εσύ, πατά ένα κουμπί στο My Wind Up και σε καλούν εκείνοι αμέσω. Και αν τελικά δεν λυθεί το θέμα σου από το τηλέφωνο, έρχεται τεχνικό στο σπίτι σου δωρεάν. Απίστευτο. Και το Wind One δεν σταματά εδώ. Καθώ με το νέο παιχνίδι που θα βρει στι διαδραστικέ οθόνε του καταστημάτων Wind, μπορεί να κερδίσει μέχρι και ένα πεζό 2008 ή πολλά δώρα. Για περισσότερε πληροφορίε μπορεί να καλέσει το 13800 για να είσαι κούκλο ωραίο. Μια πόλη που δεν έχει φουγάρο, ναι. Έχει 5 συγκεντρώσει. Τεμπελχανάδων από το πρωί στις 9.30. Εμπεστοποιημένη είναι. Άσε ρε καημένε τώρα. Έχεις και τον Κούρδο ναι. Να κάνει διαδήλωση. Πάνε πολέμα, Αλεξάνδρα, ρε Κούρδε. Θα πάμε και εμείς να το στήριξουμε. Γιατί να το πάμε και εμείς να στήριξουμε. Να είμαστε δίπλα του. Χαμηλότερη και από αυτή του νυχτερινού ρεύματος. Και με το χαμηλότερο κλιμακούμενο πάγιο της αγοράς και με επιπλέον έκπτωση συνέπειας 10%. Απόλασε τη νύχτα όπως θέλεις και άφησε τη Volton για το ρεύμα σου. Μάθε περισσότερα στο volton.gr και στο 11300. Ναι. Πώς είσαι? Μια χαρά. Φορμαρισμένος, σε καλή κατάσταση. Φουγάρο μπορεί να μην έχουμε. Παίρνω και λίγο βασιλικό πορτό, λίγο. Λίγο. Θέλει τον οντογλυφίδα να βάζει, δεν θέλει πολύ. Βάζω ένα κουταλάκι με εδώ σε εκεί, ο Ελοβάρης. Εδώ κουταλάκι είναι βάζεις. Χορηγός εδώ, ο Γιώργος. Κάθε φορά εκτός ένα κουταλάκι. Μου λέει ρε παιδάκι μου, σε βλέπω πολύ δραστήριο. Λέει παίρνει τίποτα κανένα συμπλήρωμα. Λέω φασολάκια, μπάμιες, κρέας κόκκινο λίγο γιατί καρκινίζει. Λέει πάρε λέει αυτή τη βελέτα να πούμε την. Ναι, ναι. Θέλει λίγο τέτοιο, όχι πάρα πολύ, μην πάρεις πάρα πολύ γιατί μετά θα αρχίσει να πηγαίνει στα κόκκινα. Πάω, εγώ στα κόκκινα είμαι ούτως ή άλλως. Θα πας στα υπερκόκκινα, θα γίνει πιο μόβ μετά, θα έχουμε θέμα. Θα κάψω τη φλάντζα. Ναι. Α, δεν την έκαψε ακόμα. Θέλει λίγο προσοχή, ναι. Αυτό θέλει στην οδοντογλυφίδα. Και πίσω στον ουρανίσκο εκεί να το μέχρι εκεί. Yeah. Άμα βάλει κανένα κουταλάκι, δηλαδή θα αρχίσουν να. Το πρωί σηκώνομαι όλα όρθια είναι. Όπα. Αυτιά, μύτες. Μύτες, ε. Ναι. Και τίποτα άλλο. Φορμαρισμένο. 920 χοληστερίνη. Χοληστερίνη, λέω τριστοστερόνη. Ναι, δεν βγαίνει αλλιώ. Χθε το λέω το βόδι. Κοίτα, βόδι το λέω. Κοίτα, να δει. Να έχει το νου σου. Ναι. Δεν είμαι καλά, λέω. Ξύπησα 5,5 ώρα, πήγα τη μικρή στο αεροδρόμιο, πήγα κάνα εκπομπή, πήγα τζόκινγκ χιλιόμετρα πολλά. Πρόσεξε. Πονάνε οι γάμπε μου. Πάρ' την εκπομπή απάνω σου. Το έριξε το αεροπλάνο. Τι θα το κάνει. Όχι, έχω στείλει. Άντε του λέω. Με έβαλε το Γερμανό εκεί να συνέντευξε. Τα είπε όλα, Ένιγκ. Ωραία. Αποφασισμένο είναι αυτό, τα ξέρει. Τι είναι, λέει. Αποφασισμένο. Τίποτα δεν είναι. Ξύπνησε μέσα του διασταύρωση Λουτσέσκου με Φερέιρα. Γιατί. Λέει λείπει το balance από την ποδοσφαιρική balance. Άντε, το balance. Το κολλήσαν οι άλλοι το balance. Ισορροπία. Τι άλλα μια έχει, θέλω μικρά πικάντικα νέα. Θέλω μικρά πικάντικα πινελιές να πούμε, γιατί ο κόσμος θέλει έτσι να ξυπνήσει με πινελιές. Έρχεται ο Κυριάκος Παπαδόπουλος. Ναι. Πήγε στην ΚΑΠΑ 21 του Αμβούργου. Ναι. Και σιρήνες από Θεσσαλονίκη λέει. Αν το πάρετε αυτό το γομαροειδές. Όπα. Αυτό το δεστρίβογλου. Περίμενε, ρε Κωστή. Τι περίμενε. Γέρος 27, έχεις δει γέρο 27 χρονών. Δεν έχει τύχει.
Έχει τύχει σε μένα. Θα πάρω από τον Σμωρόνο. Θα σας πουλήσει πάω ξυλίκι, ναι. Όπως λέει ο Κλαδάς. Όχι πάω ξυδιλίκι. Θα με πουλήσει Ναού, με λέει πάω ξυλίκι. Φύγατε, Κλαδάς. Ο Κλαδάς λοιπόν λέει ότι δεν μασάω από πάω ξυλίκι. Δηλαδή πήγε στον Ολυμπιακό ο Κυριάκος Παπαδόπουλος. Από το Σβορώνο Πιερίας. Ο Σβορώνος, ο Μπεχιάρης, δεν ξέρω τι. Τι φράουλε. Ο Σβορώνος. Έχει φράουλε. Λοιπόν, ναι. Ήταν Σβορώνο που πέσε τον Απόλλωνα, δεν τον πρόλαβε. Όχι. Ναι. Καστανό, Σβορώνο, κούκλα τερματοφύλακα, Μαυρομάτη, Παπαγεωργίου. Σβορώνος. Σβορώνος. Καστανό, δεκαετία 80. Ο Σβορώνο. Πρόσεχε τώρα να δει. Πάει στον Ολυμπιακό. Καλά ξηγέσαι. Ναι. Ωραία. Γιατί εδώ ήταν ηγούμενο, παγώνιδε, αγορακό ιστορίε κτλ. Πριν 7 χρόνια. Πα στον Ολυμπιακό, σε βλέπουν ότι είσαι, ξέρω εγώ, για να δέρνει τι θέσει στην ταβέρνα, άμα πειράξουν. Για υποδοχή, δηλαδή. Ναι, ναι. Είσαι εκεί με το κεφάλι εκείνο. Σε εκείνο το. Στο James Bond, εκείνο το Ρώσο με τα σαγόνια. Α, το σαγόνια, το σιδερένιο. Ναι, σαν το σιδερένιο σαγόνια. Σε κάνει χειραψία και σε σκοτώνει. Γερό παιδί. Αργός. 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 Φαρδιμέσης. Ναι, φαρδιμέσης. Φαρδικό καλό. Ο φαρδικό κόκαλο πώ λογίζεται, πώ. Ότι γερό κόκαλο. Γερό κόκαλο. Φαρδιά πλάτη. Ανοιχτογόφαρο. Ναι. Τέτοιοι είναι για να του βάζει στο MMA. Ναι. Να πλακώνονται εκεί με τον Μπουρουτζούδη και του δασκάλου του δικού μα. Για το κλουβί, να τους δηλαδή. Κάνουν αλτίοκα. Μιλάμε για τέτοια βόδια τώρα. Να του παίξει από κοντά, σε τραβάει σαν το βόα, ναι. Σε πιάνει, ζητά υποταγή. Γιατί πάει το χέρι, ναι, το λαρίνκι σου θα το καταπιεί σαν κάστανο του Παΐσιου. Ναι. Πρόσεχε τώρα να. Έρχεται τώρα αυτός σακατλίκι, αργός και γέρος στα 27. Να το φορτωθεί ο Σαββίδης. Ξύπνα, Σαββίδη! Να τον πληρώσει. Ξύπνα! Η Γκονζάρεβα, δεν ξέρω αν την πει ο Βρίζας που κάνουν παρέα. Να την πει η κυρία Γκονζάρεβα, αυτός δεν κάνει, είναι αργός. Σας παρακαλώ, ναι, εκτός κύριε Γκονζάρεβα. Εκτός αν το πάρει στο γραφείο το κόκκινο και το μανατζάρι πάρει καμιά ιστορία και από. Να γίνονται και τέτοια. Γίνονται τέτοια πράγματα. Εγώ επειδή δεν έχω τέτοια πράγματα, σας λέω. Ότι. Θέλουμε στον ΠΑΟ και στις ομάδες της Ελλάδος και γενικά στις ομάδες. Ενεργούς ποδοσφαιριστές. Γρήγορους. Δεν θέλουμε παλέμαχους. Καλό χρυσό το παιδί. Εντάξει. Θα πάει εκεί άμα στο James Bond εκεί, ναι. Θέλουν κανένα γορίλα. Από τον Ίγκρασον πόσο χειρότερος είναι. Κοίταξε. Ο Ίγκρασον θα φανεί τώρα. Ο Ίγκρασον 2-3 μάτς που τον είδα εγώ. Ψιλο παραπατούσε. Δηλαδή πέρσι στην Τρίπολη που γίνεται. Θύμιζε ένα φίλο μου τον Αριστίδη που μα τραβούσαν στα μπουζούκια εκεί στο Κόρουσο Τερεπέμπλου. Γίνε εσύ σε μπουζούκια. Με τραβούσαν με το ζόρι. Έπινε κιόλα εσύ. Όχι, σόδε και τέτοια. Κοκακόλε. Λουλούδια. Μου θυμίζει τον Αριστίδη. Πάντα Αριστίδη χοντρό να χορέψει σε μπέικο. Του πετούσαν 10 λουλούδια. Είχε λίγο το τακούνι φθαρή από κάτω. Πάρτον το κάτω τον Αριστίδη. Κάρτα. Πήγαινε στο βαρ. Έβλεπε την κόμενα και να κάνει αυτό. Έπινε και λίγο παραπάνω. Πάρτον το κάτω. Μαζεύανε. Κοίταξε, είναι η περίπτωση. Υπήρχαν στα μπουζούκια, ναι. Ειδικοί οι φρουροί, να μαζεύουν τα. Να μαζεύουν γρήγορα, μην γίνονται ρεζίλοι. Αυτοί που πέφτουν. Πού πα να χορεύει, το Σεμπέικο θέλει προπόνηση. Θέλει προπόνηση. Είχε εκεί με τη φτέρνα την πλατιά, εσύ χοντρέ. Είχε και δυο νοθευμένα ουίσκι. Και παντόφλα. Ναι, πα να φέρει βούρα να πούμε. Δηλαδή. Τα λουλούδια ήταν από τα μνήματα. Με τι κορδέλε, υπάρχουν. Σε ετοιμόμαστε για πάντα, οικογένεια Νικολαίδη. Ο Ίγκρασον μα έδειξε αυτό το στυλ. Ναι. Είναι χαρακτηριστικό αυτή την εικόνα το αυτό που κάνει μέσα στην Τρίπολη στο κύπελο. Ναι. Κάνει το. Πακυρώνεται τον κόλ τη Τρίπολη. Τώρα τι θα θέλω τον Ίγκρασον για να έχω διαιτησία με το μέρο μου και να γίνουμε Ευρώπα στην κοινωνία. Γι' αυτό λέω δηλαδή ο Κυριάκο σε σχέση με τον Ίγκρασον δεν θα έκανε δωρή. Ο Κυριάκο σε σχέση με τον Βαρέλα. Ο Κυριάκο έτσι όπω είναι, άμα προπονήσω εγώ τον Μιχαλίτσο ένα χρόνο τώρα, μαζί με τον Μητρόπουλο. Μιλάμε σε άλλη περίπτωση τώρα. Πήγε σε άλλα level. Άμα θέλει να βρει ομάδα, στον πάρει Ολυμπιακό τον Κυριάκο. Στον Ολυμπιακό. Στον τράβηξε εκεί να το βάλει η ρεζέρβα του Παπαδόπουλου του Αβραμ. Ποιο Κυριάκο Παπαδόπουλο. Έχει γεράσει τελείω. Τελείω ο παίχτο. Τελείωσε. Να ήταν κι άλλο. Τελείω. Δεν είναι περίπτωση που ξαναγυρνάνε μετά από καιρό. Παιδάκι μου έχει φαρδίνει, δεν τον είδε. Τον είδε, εντάξει. Δεν είναι ότι το κεφάλι του έχει δει εκείνο. Έχει είναι λίγο κατακόκκινο. Μαγουλίθρα τέτοια είναι θέμα. Εντάξει, συμφωνώ. Άμα το βάλει σε αξονική τομογραφία θα σκάσει ο αξονικό τομογράφο, δεν τον χωράει μέσα. Έχει μπει σε αξονικό τομογράφο. Όχι. Χωράς. Ούτε εγώ χωράς. Ούτε εγώ χωράς. Σύνορθο μαγνητική. Κατευθείαν. Δεν χωράς, φίλε. Δεν χωράς, φίλε. Δεν χωράς, φίλε. Δεν χωράς. Δεν χωράς. Όχι. Από μπούζες χωράει, πιστεύεις. Ο μπούζες χωράει παντού. Παντού. Έτσι. Παντού. Δεν το βλέπεις τι τρώει. Σα σπουργίτη. Ποιο πιστεύει τρώει το περισσότερο και δεν του φαίνεται. Ο Μάντζος. Τον έχει δει να τρώει. Ο μπούζες θα πάει σε όλο όνομα στις κηδείες. Αυτό θα βγάλει στου λόγου. Σταμάτα, ρε. Και θα λέει ψέματα, τα μισά ψέματα θα είναι. Πάει και χορηγού τη κηδεία. Αυτό θα βγάλει και τον Νικολαίδη χορηγό κηδεία. Ετοιμάσαμε κάτι κόλυβα σε εξαιρετική κατάσταση, Κωστή. Σε στη ψήστη δεν πιάνεται ο Μπούση. Δεν υπάρχει. Το μπιφτέκι. Τάκ, τάκ, τάκ. Χορηγό γενεθλίων βρήκε για την κυρία Δώρα. Αυτό μπορεί. Εμεί δεν μπορούμε να το κάνουμε. Πού να το κάνω εγώ τώρα. Πού να πάει το μυαλό μου τώρα.
θα βάλει χορηγό κηδείας. Έχετε ξεκουστεί γέλτερα. Ο χορηγός. Θα πεθάνω εγώ, θα λέει, ήσουν ένας ευγενικός άνθρωπος, θα βρικολακιάσω. Άσε ρε μπούζα. Δεν είχε δημιουργήσει ποτέ πρόβλημα. Θα λένε άλλοι, δεν μπορεί να σαλέψει ο Ραπτόπουλος, θα βγει από την κάσα, να τον βρίσκει. Κουνιέται, κάτι γίνεται, κουνιέται. Την κάσα να πούμε. Θέλει να ψει. Ευγενικότατος, δεν δημιούργησε πρόβλημα ποτέ, ούτε δεν μάλωσε. Δεν μάλωσε στη ζωή του. Ήταν ένας κύριος, ένας gentleman. Ένας άνθρωπος εξαιρετικός, μια ψυχούλα. Ψυχούλα, ψυχούλα πραγματική. Έρχεται κι άλλο ανώ, βέβαια. Έρχεται κι άλλο ανώ, εννοώ για ποδοσφαιριστή του Ολυμπιακού. Ο Ολυμπιακός όμως παίρνει το φαού στο Βέρα. Και ο Κωστής, θα πάρουν ένα Κωστή. Ένα εκατομμύριο λέει θα βγει συνολικά. Πέντε χρόνια φτάνει. Κάνω το φέρι στον Αλέφατο. Αυτό το Κωστή. Ποιο Κωστή. Το μόνο Κωστή που ξέρω λέει τώρα αυτό που. Καλά τον είπε. Τι Κωστή λέει. Καλά. Πρόεδρε, τι Κωστή λέει να πούμε. Τι μου θυμίζει, τι θυμίζει ο Κωστής. Ναι, ρε, σε Αγαθοκλέους. Αγαθοκλέους. Αγαθοκλέους, καλά, λε, Θανάση. Ο οποίο με πόσα λεφτά έχει, 900 εκατομμύρια. 600.000. Όχι, 600 εκατομμύρια. Ναι. Και πόσο έκανε, πιστεύει κανονικά. Πόσο έκανε. Ναι. Ο ίδιο βγήκε και είπε. Είπε. Ναι. Εντάξει, 3 εκατομμύρια λέει πήρα εγώ. Και τα υπόλοιπα. Και τα άλλα τα χρεώσανε, λέει, στο άρθρο 44. Κατάλαβε. Να είναι γεροί και αυτοί. Ναι. Βοηθήσανε τον Άρη όλοι αυτοί. Όταν με βλέπουν οι σουπεράδε στον δρόμο τώρα. Παλιοί. Αλλάξαν τα κόζαρα αυτό που εμεί δεν είμαστε σαν τα κόλλοπεδα τα άλλα. Λέω, ό,τι πείτε, παιδιά. Λίγο να έχουμε το νόμο. Δεν θέλω να δω, λέω, τίποτα παράξενα πράγματα. Λέω. Μέχρι στιγμή. Οι προηγούμενοι, λέω, οι κυλαράδε. Τα κάνανε καλά, τα κάνανε ρόιδο όλα. Τα κάνανε ροϊδό όλα. Ροϊδό όλα. Του βλέπει ο κόσμο και του αγκαλιάζει. Ναι. Προχτέ ήταν, λέει, τον Έγρι στην Αθήνα. Αγκαλιά σουλιά τον Έγρι. Αν έρθει εδώ στη Θεσσαλονίκη είναι περσόνα non grata. Γιατί δεν τον πολύ αγαπάνε, δεν τον πολύ θέλουν. Τώρα. Να πάει ο Έγρι στη θύρα 1 να κάτσει τώρα. Θα βρεθεί αποτεφρωμένο. Τα ποτίκια. Άλλο λέει αυτό ο Νέγκρι. Λέει. Εξαιρετικό κύριο. Λέει. Εξαιρετικό κύριο και. Μια καλή προσωπικότητα, μια καλή φιγούρα. Ένα βρωμόξυλο τον έριχνα. Σταμάτα ρε Κώστα που το λέει. Και ψηλό και εύκολο γιατί και αργό. Ναι. Πα από κάτω. Εκεί τα σαγό. Μπράβο. Του τα κάνει. Ξέρω τα. Για σαγόνι. Κατογραφική κατευθείαν. Μαρία Φίστα εγχείρηση βίδε από κάτω. Καλημέρα στο Γιάννη. Τους έχω άκτη αυτούς. Γιατί όταν έχουν εξουσία γενικότερα. Βγάζουν μαγιά. Βγάζει μαγιά. Να σε δω τώρα χωρίς εξουσία να περπατήσει τσιμισκή. Και επίσης μόνος σου, χωρίς από γύρω-γύρω. Μην έχει καμία δεκαριά. Σε βρω τώρα ψηλέ. Κάικες. Μισό λεπτό να το συζητήσουμε, Κωστή. Κάικες. Δεν το εννοούσα έτσι, θα σου είμαι πει. Είμαι σε φόρμα 10 μέρες τώρα. Μπαίνω δυνατά. Κάικες. Σκιαμαχίες εκεί. Κάικες. Πάμε παρακάτω. Μια τριάδα έχει καθορίσει ποιου θα ήθελε έτσι μια τριάδα μέχρι δηλαδή να μπορεί. Να τους βρεις στον δρόμο να τους... Περιμένω στα γεράματα 2-3. Να κρεμάσουν κι άλλο. Λίγο να κρεμάσουν ακόμα, τους βλέπω να γίνουν πιο αργοί. Τόσο περιμένω, θα, ε. Περιμένω. Α, την έχεις κεντράρει την τριάδα σου. Ένα ψοφίζουν και κάνουν δυο σκυλιά που τους φυλάνε. Τα μάτα. Λίγο, μια πενταετία, τετραετία. Ναι. Πάμε παρακάτω. Πάμε παρακάτω. πάμε παρακάτω. Φωτιάδης στο Πάο Κλαμία. Το Τριάδη. Το Τριάδη. Ο άλλος Φωτιάδης. Στο Πάο Κλαμία. Θα τον ζωρίσει, θα προσπαθήσει να τον ζωρίσει, θα παίξει με πέντε. Εκεί θέλει λίγο ένα μέναν. Ένα μέναν. Προσωπική μονομαχία. Ένα μέναν. Ο Λιμιός δεν έχει. Ο Ζαμπά ούτε έχει. Ο Ζαμπά είναι για τα πανηγύρια. Θέλει μεγάλο χώρο Ζαμπά. Τώρα εκεί η Λαμία θα το δώσει. Πάλι. Ποιο θα το βγάλει το φίδι. Ο Μάτος με το Γιανούλη. Θα τραβηχτούν απάνω. Πάλι εκεί θα γίνει στο φόρτωμα. Πάλι ο Σαγόνιας. Πάλι δηλαδή από τα χαφ δεν περιμένω. Μακάρι να κάνει ο Μίσης και ιστορίες. Μακάρι το παιδί. Βγαίνει ο Μίσης εν τέλει. Ναι, αυτά τα μάτς που έρχονται οι μικρές ομάδες στείνονται. Κλείνονται πίσω. Και στείνονται, αλλά δεν στείνονται. Ναι, δηλαδή, στείνονται, αλλά δεν στείνονται. Ταυτοχρόνως. Θες το ένας μέναν στην πολυκοσμία. Μέχρι να μπει το πρώτο γκολ. Μόλις μπει το πρώτο γκολ. Ανοίγει σαν γαρίφαλο μετά. Δηλαδή, μόλις μπει το γκολ στο 30 θα μπει, στο 18 θα μπει, στο 50. Παίρνει το φραπέ και λες τώρα θα δω και μπάλα. Θα ανοιχτούν αυτοί. Θα βάλω άλλα δύο, θα καταλάβει αυτά τα μάτς. Τόσο αρχίζει το πρώτο, τόσο σφίγγει. Αυτά τα μάτς είναι πότε θα μπει το πρώτο γκολ. Ναι. Μπήκε στα πρώτα λεπτά, τελείωσε το πανηγύρι. Μπήκε στο 50. Άμα αρχίσει, τα χάνει. Δοκάρια, αυτό, μπαμ, μπουμ. Ανεβαίνουν οι αναπνοές, οι ανάσες. Ανέβα Μάτο, ανέβα Γιανούλη. Ανέβα. Ευτυχώς για τον Μπάουκ δεν είναι και σε καμιά αντεπίθεση να φύγουν αυτοί με ταχύτητα να σου κάνουν κανένα γκολ. Ψοφίμια είναι, στείνονται εκεί. Ολομάδες εκεί που δεν βγαίνουν στην από την περιοχή του. Κακό transition επιθετικό, δεν βγαίνουν γρήγορα στην κόντρα. Δεν μπορώ να το δω. Εγώ θα δω τη United. Θα δω, θα δω ένα 20. Έλα ρε Κωστή που θα δεις την United. Δεν βλέπονται αυτοί. Άσο είναι. Με τη Liverpool. Δεν βλέπονται. Άσο είναι. Βλέπεις Άσο United. Ναι, θα γίνει μακελιό. Θα γίνει η τούμπα δεκαετία 70-80. Πασλαμά αυτά έλεγε. Το ψωμί του. Το ψωμάκι. Η United, ναι, δεν βλέπει ούτε με κολλήριο. Είναι χειρότερη από τη Λιβαδιά φέτος. Θα δει τι παιχνίδι θα κάνει με τη Λίβερπουλ. Α, θα βγάλει η Λίβερπουλ, λόγω ντέρμπι. Η Λίβερπουλ δεν είναι στα καλά τη. Ναι. Άσε που είναι πρώτη. Η Λίβερπουλ τις πιέσεις ψηλά δεν τις κάνει. Να παράξει ποδόσφαιρο από πίσω δεν το έχει.
Έχει θέματα. Η City το κάνει καλύτερα. Αν και δεν πάει όσο θα θέλανε να την περιμένανε. Η City είναι η καλύτερη ομάδα από τη μέση και μπροστά στον κόσμο. Τη μέση και μπροστά. Ναι, και κάνει πολύ ψηλά πίεση. Ντόγμα Γκουαρδιόλα. Μπορεί να σου βγάλει γκολ. Να είμαστε 15 άτομα στην άμυνα και να βρούνε τις τρύπες της βελόνας να σου κάνουν εκπαιδευμένη τακτική στον κενό χώρο, να σου περάσουν μπαλιές και να σου βγουν. Δηλαδή έχει κάποια αυτοματοποιημένες κινήσεις που είναι δουλεμένες στην προπόνηση από τον Γκουαρδιόλα μέσω επιθετικά, που δεν νομίζω προπονητής στον κόσμο άλλος να δουλεύει τακτικά επιθετικά καλύτερα από τον Γκουαρδιόλα. Το αμυντικό κομμάτι άστο. Το αμυντικό χωλένει. Αλλά είναι inning. Όσα βάλουμε και όσα φάμε. Αλλά δεν τρώνε κιόλας. Δηλαδή, όταν πήγαινα και έβλεπα τις προπονήσεις του Πάουκ επί Μπάγεβιτς, από τη μέση και μπροστά, αυτά που τους έκανε σε τακτική ήταν πολύ ωραία πράγματα. Πίσω. Πίσω ήταν οι γραμμές του ανοιχτές και τον έκανα κριτική. Δεν μπορεί να τρώσει, λέω, 51 γκολ και αυτό που πέφτει να τρώει 50. Και επίσης κάτι ακόμα για τον Μπάγεβιτς. 51 γκολ να τρώσει, του λέω, κύριε Μπάγεβιτς, και μου στείλε μια κοπέλα κύρια με ευρύ. Στην Αθήνα την τέτοια την. Καλή κοπέλα, καλή κυρία. Μπορεί και στην Άκη, δημόσια σχέση Άκη. Αρκάδη. Αρκάδη, πράγμα που ήταν και στην ΟΕΦΑ. Σε θέλω αρχηγό, λέει, να σε μιλήσει. Αρχηγό πήγα εκεί. Είχε ένα πουρο Μπάγκεβιτ εκεί στην Τούμπα στα αποδυτήρια. Και πήγαμε στον πίνακα και λέω: αυτές είναι οι ενστάσεις μου, οι αποστάσεις οι αυτές. Το κέντρο σου με την άμυνα, βρίσκουν πολλούς χώρους εκεί, σε βρίσκουν, σε χτυπάνε. Ποια είναι η γνώμη σου, μου λέει. Όταν ανεβαίνει, λέω, το κατσιαμπί, μην τον ανεβάζεις πολύ απάνω. Δεν είναι για να πολύ ανεβαίνει ο Τάσος. Μην ανεβαίνει. Τώρα ξεκουκάδες, έχεις για σεμά και θες να ανεβάζεις και τον κατσιαμπί, να κάνει τι εκεί απάνω. Ή ανεβάζεις τον Εγκομίτη, κράτα τον Βενετίδη πίσω. Εναλλάξει. Αυτή είναι η άποψή μου, του λέω. Δηλαδή, μ' αρέσει να σε βλέπω. Όμως. Ναι, μ' αρέσει, του λέω, να σε βλέπω από τη μέση και μπροστά. Δεν υπάρχει, λέω, όλο το πράγμα. Άμα χάσει την μπάλα, έχεις θέμα. Ναι, αλλά αυτό προκαλεί και άλλες αντιδράσεις. Γιατί ο Μπάγκεβιτς δεν έβγαλε ποτέ ποδοσφαιριστή μικρό. Εκτός από τον Παπάζουγλου. Πιτσιρικάδες ποδοσφαιριστές, δεν γούσταρε ο Μπάγκεβιτς. Είτε έτοιμους ποδοσφαιριστές. Ναι, γιατί ο Μπάγκεβιτς στις ομάδες που έκανε ήταν πρωταθλητισμού όλες. Στον ΠΑΟΚ βέβαια που ήταν στο Ιντερτότο. Στο Ιντερτότο περιμέναμε να βγάλει. Ναι. Με τον Άρη 4-5 και τον ΠΑΟΚ 6-5. Με το προσκύνημα στον Ολυμπιακό, να πούμε. Ορίστε. Τι ορίστε. Ορίστε, ποιο προσκύνημα, παρακαλώ. Προσκυνούσαν τα φρύδια του Κόκαλη. Τα φρύδια του Κόκαλη έχουν παοξίδικο δάκρυ, μπόλικο να πούμε. Μπόλικο. Αλλά. Πάντω τον Παπάζουγλου τον έβγαλε. Και θυμάμαι κιόλα με τον Ατρόμητο που τον έβγαλε. Και τραυματιστεί ο Σάκης. Που λέει θα προτιμούσα να χάσουμε το μάτς παρά να τραυματιστεί ο Σάκης. Κάτι έβλεπε που δεν βλέπαμε εμείς. Ναι. Προφανώς αυτό ήξερε καλύτερα, ναι. Είχε κάνει ένα καλό παιχνίδι τότε με τον Ερυθρό Αστέρα ο Παπάζουγλου. Ναι. Με τα δύο τα γκολ. Και από εκεί είχε. Ο Παπάζουγλου, κοίταξε να δει. Αν δεν παίζει σε μια μεγάλη ομάδα, όχι στον Άρη. Η οποία είχε φορτώματα και τέτοια. Ναι. Πάκανε γκολ. Αλλά δεν τον φορτώνα. Τον πλάκωνε στην προπόνηση λίγο ταχύτητες, λίγο αυτά. Το Κόκκι είχε άρθρο. Ποιο? Είχε Κόκκι άρθρο. Το Κόκκι. Ο Κόκκι ήταν το καλύτερο λογιστήριο για να οικονομήσουν να κάνουν κοιλιές ο Κόκκι. Βγαίνανε τα πρόβατα εκεί πέρα. Τσαλτίδη, καλημέρα. Καλημέρα. Είπαθα με λες παπαρολόγο. Κάνε κανένα προσκύνημα τον Κόκκι, ρε Τσαλτίδη, πρωί-πρωί. Δεν νομίζω, δεν είναι τέτοιο ο Χρυσάτο. Είπε, ακούστηκε τέτοιο πράγμα. Άντε προσκύνα τη μούρη του Σκόρδα. Έχει το Σκόρδα εικόνα στο σπίτι δίπλα τη Παναγιά, να πούμε. Καλημέρα στο Λάμπρο. Άντε προσκυνήστε συστημική όλοι εκεί πέρα στον Άρη. Καλημέρα να δώσουμε. Όποιο είναι ο πρόεδρο, καλό. Όποιο είναι ο πρόεδρο. Κακό πρόεδρο δεν είδαμε στον Άρη. Κακοί γίνονται μόλι φύγουν, να πούμε. Όπω είναι οι φωτοσφαιριστέ, το φεύγουν από τον Πάουκ. Όταν είναι στον Πάουκ δεν υπάρχει πρόβλημα. Ο πρόεδρο και ο πρόεδρο. Μετά όταν φύγουνε. Όταν βγει κοπρόσκυλο πρόεδρο. Ο Γουάρντα, ναι. Μα έστειλε φωτογραφίε. Μανούλα μου, τι κόρε μα κυνηγάει. Αφού έφυγε όμω. Αφού έφυγε, μανούλα μου. Όταν είσαι εδώ. Καλό ο Γουάρντα, μανούλα μου, δεν μπορώ να μιλήσω. Θα κάνω λίγο κακό στην ομάδα. Έχει ταλέντο, αλλά πρέπει να το χαλιναγωγήσω. Κάνω μανούλα μου κακό στην ομάδα. Δεν το πιστεύω. Το πιστεύω. Δεν πέφτω από τα σύννεφα. Και μια και πάμε τώρα για Άρη, μέσα στην Ξάνθη. Περιμένω να βρει γραμμέ κλειστέ όπω τα βρει ο Πάκ με τη Λαμία. Εγώ περιμένω να βρουν 500 αργιανού εκεί πέρα. Μόνο. Έχω ένα φίλο εκεί που οργανώνει καταστάσει, είναι γνωστό. Του λέω, ρε μάγκα, είσαι μάγκα. Λέει, γιατί εσύ τι λε. Λέω, εγώ λέω, είσαι μάγκα στα κλειστά. Λέει, το ξέρει, λέει, ότι εγώ θα πάω στην Ξάνθη. Λέω, να σε δω. Μην έρθουν οι χωροφυλάκοι και με λε ότι η αστυνομία του Σαββίδη, όπω λένε οι άλλοι. Ναι. Όπως λένε οι άλλοι, η αστυνομία του Μαρινάκη. Η αστυνομία, τι είναι αυτή η αστυνομία. Κανού είναι τελικά. Κανού τελικά να πούμε αυτή η αστυνομία. Και θα πάτε, ναι, ρε, θα πάμε. Έχει κανένα πρόβλημα. Πάντω υπάρχουν ομάδε που έχουν πάρει κερκίδα. Άμα δω κερκίδα αργιανών στην Ξάνθη. Μαγκιάζω. Συγχαρήκια. Ναι, μαγκιάζω. Συγχαρητήρια, ναι, να σπάσω. Στα λόγια, άμα πα, του λέω πάνε. Τι α σε κάνω, εγώ λέω. Πάντω. Δεν θα πάω. Ναι. Δεν ξέρω τι α σε κάνω. Υπάρχουν ομάδες οι οποίοι έχουν στελέχη πρώην αστυνομικού. Του κρατάνε για να υπάρχει καλή συζήτηση, να το συζητάμε, να τα βάζουμε τα θέματα επιτάπητα. Πρώην αστυνομικό. Ναι. Ξέρει την κοινωνία καλά. Α, την κοινωνία μόνο ξέρει, ξέρει και την αστυνομία. Ξέρει και την αστυνομία καλά. Ξέρει και τα μπαρ καλά. Ξέρει και τα μπορντέλα καλά. Τι είχα κάνει ο πρώην αστυνομικός στη Λαϊκία, ναι, πουλάει μαρούλια, μέσα στη σαμπίλα της κοινωνίας. Είναι τι είχα κάνει δηλαδή. Έχει, στην τριβή.
Τι να κάνει. Άρα μπορεί να βοηθήσει μια πάει ένα πρώην αστυνομικό. Πάκου λέει. Πώς μπορεί να τη βοηθήσει. Πώς μπορεί να βοηθήσει. Με πολλές τρόπους. Με διάφορους τρόπους. Θα υπάρχει συζήτηση. Τι πρέπει να το πω εγώ. Να συζητήσουμε. Του λόγου, του διαλόγου. Να διαφωνήσουμε. Και συμφωνήσουμε και τελικά να διακτηριστούμε. Γιατί. Να διακτηριστούμε αυτό είναι το μόνο τρόπο. Εσείς. Μην βλέπετε σε μια κοινωνία στραβά, τα βλέπετε λογικά. Όχι, τα βλέπουν. Στραβάματα τα βλέπετε λογικά. Αλλά σου. Τώρα πάνε μπελχανάδες να κλείσουν τον δρόμο. Να, την καλημέρα μας τα παιδιά του Αντασία. Αυτοί μετά τις 12 ξυπνάνε. Τι καλημέρα. Έχουν βγάλει δύο μεροκάματα τώρα. Αυτοί τώρα. Στο Τιτάν δουλεύουν. Ποιο Τιτάν δουλεύουν. Δουλεύουν, έχουν βγάλει δύο μεροκάματα οι άνθρωποι. Αυτή είναι θεωρία. Ναι. Σου πω εγώ. Παντελόνι άπλητο τρεις μήνες. Παπούτσι σπορτέξ για να τρέχουν. Μεγάλη τσέπη για τι μολότοφ μέσα. Δεν παίζει τη τσέπη. Θα φύγει το στουπί, θα έχουμε πρόβλημα. Άσε ρε τι λέει τώρα. Εντάξει. Το μαλλί βρωμάει 4 χρόνια άπλητο. Ναι, αλλά αλληλέγγυη. Είναι δικοί μα άνθρωποι, να ξέρει. Μόλι πέσει το μεροκάματο, χάνει την αλληλεγγύη. Άμα δεν βγουν αυτοί όμω, δεν βγει κανένα. Δεν πάει κανένα στο δικαστήριο να σώσει τα σπίτια του Κοσμάκη. Αυτοί που πάνε και κάνουν αλυσίδε από τα δικαστήρια, αυτοί που άπλετα παντελόνι. Ναι, ναι. Δηλαδή εγώ. Όχι εσύ. Ναι. Αυτοί που πήρε το δάνειο και συμφωνούμε ότι πήραν τα λεφτά. Γιατί τώρα θα μείνουν πάνω στον μπάσαλο. Γιατί να πάρει δάνειο. Τότε τα έπαιρναν. Τα περνάνε που λες και εσύ. Τώρα που θα χάσει το σπίτι όμως, άμα δεν πάνε αυτοί να φωνάξουν να μην χάσει το σπίτι, θα μείνει στους πέντε δρόμους. Τώρα που πήγαν αυτοί, σώθηκε το σπίτι. Εντάξει, δύο-τρεις πλειστηριασμοί ματαιώθηκαν όμως. Και πάει τον άλλο μήνα. Ματαιωθήκανε. Θα το κάνουν ηλεκτρονικά. Ηλεκτρονικά, το κάνουν 8 ώρα το πρωί, αυτοί κοιμούνται το πρωί. Το κάνουν 9 ώρα το πρωί, 10 ώρα το πρωί, αυτοί μετά τις 1 ξυπνάνε. Λες. 100%. Πάντως στα πόδια μας σε θέλουμε τους Κούρδους μαζί, δίπλα-δίπλα θα είμαστε. Εγώ τον Κούρδο φύλαμε κλείσει το δρόμο, το πω πάλε πολέμα με εισάντερα. Άσε το κλείσιμο του δρόμου, γιατί αυτός ο δρόμος είναι δικός μου. Γιατί εγώ με αυτόν τον δρόμο θέλω να πάω. Τον πλήρωσα, πες. Τον πλήρωσα αυτόν τον δρόμο, ρε Κούρδε. Εσύ τι πλήρωσες. Τον πλήρωσες και τι δρόμο μας έκαναν. Για πάνε στο φούλι, τρακέρο εγώ σου λέω. Ωραίος δρόμος. Στρωτός, αεροδιάδρομος. Άμα θες να φας λάστιχο. Καλημέρα, λοιπόν, κύριε Ζέρβα! Καλημέρα! Καλά, ξυπνάει νωρίς, εντάξει! Όλα γίνονται απεριόριστα με το Queen to One, γιατί εκτός από απεριόριστα data που δεν τελειώνουν ποτέ, μας προσφέρει και απεριόριστη ομιλία με όσα άτομα βρίσκονται στο ίδιο συνδυαστικό πακέτο. Και έτσι δεν φοβάσαι αν θα χρεωθείς επιπλέον για να μιλήσεις τα πιο σημαντικά άτομα στη ζωή σου. Και τα προνόμια δεν σταματάνε εδώ, καθώς με το νέο παιχνίδι που θα βρεις στις διαδραστικές οθόνες των καταστημάτων Wind, μπορεί να κερδίσεις μέχρι και ένα πεζό 2008 ή πολλά δώρα. Για περισσότερες πληροφορίες, κάλεσε στο 13800 και εγώ θα σου ανοίξω τα μάτια, Κωστή, και θα σου πω ότι έχεις τη δυνατότητα να είσαι χαλαρός στο σπίτι σου, να ετοιμάζεσαι να ξαπλώσεις και να ακούς πάλι τους γείτονες να τσακώνονται. Μην βάλεις πλυντήριο νυχτιάτικα ο ένας, μιλάς εσύ που θυμάσαι τη σκούπα μετά τις δύο ο άλλος, πόσο να κρατηθώ κι εγώ, τους έπιασα και τους δύο και τσίπα για το Volt On One. Το νέο πρόγραμμα ηλεκτρικής ενέργειας που προσφέρει χρέωση χαμηλότερη και από αυτή του νυχτερινού ρεύματος. Όλη μέρα! Και πάγιο βάση κατανάλωση, έτσι. Και Μιχάλης Σαρόπουλος, Κωστής Ραπτόπουλος, μαζί να πάμε μέχρι και τις 10. Θανάσης Καζαμπάκας, στη ρύθμιση του ήχου, Λευτέρης Κατσιπαντελίδης στο πρωτάξιο. Ωστόσο, πριν πάμε στη φυσιολογική ροή της εκπομπής, να θυμίσουμε ότι κάποιοι αγαπάμε το καλό φαγητό, άλλοι το πολύ καλό φαγητό. Και που το βρίσκουμε στο εστιατόριο Λατεράς. Και πολλές φορές που βρίσκουμε καλό φαγητό, έχουμε και άλλα πραγματούδια, όπως όλο τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο, που στο Λατεράς θα έχει πολύτιμη κουζίνα. Αυθεντικές παραδοσιακές συνταγές που θα σας γυρίσουν πολύ πίσω όταν τριγυρνούσατε γύρω από τη γιαγιά στην κουζίνα για να δείτε τι μαγειρεύει και να σας δώσει μια μπουκιά. Ζουβαρλάκια ανατολίτικα, τολμαδάκια γαλατζί, τάς και μπαπ. Πασάδες, θέση του πασά θα γίνουμε. Μιλάμε για γεύμα περιόριστο δηλαδή. Τρως ό,τι γουστάρεις και όσο γουστάρεις και θα υπάρχει και ένα κερασμένο ποτήρι κρασί, μπύρα ή ένα ψυκτικό. Τι άλλο θελήσεις. Εγώ είμαι καλυμμένος. Πολύτικη κουζίνα λοιπόν στο εστιατόριο Λατεράς του Ρίτζετς Καζίνο Θεσσαλονίκη για όλο τον Νοέμβριο αλλά και τον Οκτώβριο βεβαίως, βεβαίως. Κωνσταντίνε, πώς είσαι? Καλά. Μια χαρά είσαι, τα προλαβαίνεις όλα. Ναι. Ακόμα και τώρα τρέχεις, δεν το έχω ξαναδεί αυτό. Ναι, αφού έχω. Και στα καλύματα και τα τέτοια παντού. Χρόνου φίδου. Πώς, ποιος ήρθε? Ο χρόνος. Ναι. Φίδια το χρόνο. Φίδια. Ο χρόνος φίδια. Οχές και ζοχές. Ζοχές. Τρώω ζοχές. Όχι. Δεν τρώω ζοχές. Όχι. Γενικά σαλατικά δεν τρώω από ό,τι έχω καταλάβει. Δεν με τα πράσινε σαλάτες και δεν μπορώ. Μόνο ντομάτες, αγκούρια και τυράκια. Ούτε πολίτικη τρώω που είναι λάχανο καρότο πάρα πολύ δυνατή. Με τα λεμόνια είναι ωραία ρε Σκουστή. Τα πράσινα δεν τα μπορώ. Ποια δεν είναι πράσινα. Είναι τα πράσινα σαλάτες. Δεν μπορώ. Όχι, δεν ψήθηκες καθόλου. Λοιπόν, πάμε να δούμε πραγματούδια τα οποία έχουμε επιτάπει τόσο. Τον καιρό τον είπες. Τον είπα τον καιρό. Τι ήτανε? Έθριος. Μέθριος. Έθριος και μέθριος ταυτόχρονα. Ότι θα μας λέγανε και τον καιρό να πούμε, δεν το περίμενα. Ξεκίνανα, νομίζω ότι πρέπει να μπει σε αυτή τη διαδικασία. Κακό στον κόκκινο έχει το κάνει. Γιατί? Θα νομίζω ότι έγινε μετεωρολόγος. Νομίζω. Και μετά από 2-3 χρόνια θα πηγαίνει, θα γνωρίσει κάτι. Εγώ, Θυνέμη, πρώτο για μένα, εγώ έλεγα τον καιρό. Κατάλαβες. Θυμάσαι και μια ωραία που να έλεγε τον καιρό. Καμιά ωραία, ωραία όμως. Παλιά. Ωραία. Ναι. Όχι, ρε, όλα τα ξώα να βάζανε. Εντάξει, όχι, η Σινιόρ ήταν ωραία, ρε. Ποια Σινιόρ ήταν? Μαρία Σινιόρ, αυτή
Ένα μπουτού ήταν καλή. Μπουτού δεν ήταν. Μπουτού ήταν μπουτού. Μπουτού μου αρέσει εμένα. Καλή είναι η μπουτού. Ναι, σ' αρέσουν οι μπουτούδε. Είχε ψωμί ήταν. Άμα η γυναίκα δεν έχει ποδάρι αθλητικό. Αθλητικό ποδάρι, αθλητική μπουτού ήταν. Δεν είναι καμιά ψεύτικη. Άσερε την μπουτού τώρα. Τα μπούτια σ' αρέσουν. Αν είναι γυμνασμένα, ναι, γιατί όχι. Γυμνασμένα, ξεγυμνασμένα. Είναι μπούτια. Άμα δεν είναι τη αθλήτρια του Στίβου, δεν έχει. Δηλαδή άμα έχει τετρακεφάλου τέτοια εδώ. Να έχει ρε. Άμπρα, αυτό λέμε. Μπουτού μην είναι ρε. Μπουτού είναι τετρακεφάλου άμα δηλαδή, έχει. Δηλαδή η Μάρσα Καραγιάννη δεν μ' άρεσε ποτέ γιατί ήταν μπουτού, κατάλαβε. Το παλιωμοδίτικο το ελληνικό. Τι. Ήταν τη Πετρούλα. Η Πετρούλα. Μια χαρά ήταν η Πετρούλα. Άρεσε Πετρούλα. Φυσικά μ' άρεσε Πετρούλα. Αδύνατη. Ξανθούλα. Ξανθούλα. Πετρούλα ρε Κωστή. Τσάκο, κοστούλα και τέτοιο δεν. Μια χαρά ήταν η Πετρούλα. Κούκλα ήταν. Έλα, παρά ήταν γλυκιά. Μια χαρά ήταν η Πετρούλα. Όχι, ήταν, ξέρω να σου πω, ήταν πολύ τζιτιλι μίτιλι, δεν ήταν. Μια χαρά ήταν η Πετρούλα. Όχι, να είναι τη χοντρή εσύ, τη φακλάρα. Ήταν χοντρή, σινιόρι. Αν ανοίξουμε γραμμές τώρα θα σε κυνηγήσει ο κόσμος. Τα μπούτια χοντρά. Τα μπούτια ήταν. Έχει γυναίκες, άκουνα. Ψηλή. Έχει γυναίκες με μέση καλή. Δαχτυλίδι. Ναι, απάνω κανονική. Φινιστρίνη. Και τα πόδια είναι. Μπουκάλε υγραερίου. Σαν το ελέφαντα, άσερε καημένη τώρα. Γι' αυτό βάλανε και τις παντελόνες μέχρι τον αστράγαλο. Εντάξει, οι παντελόνες είναι κακό, αλλά. Δεν αλλάζει, κατασκευαστικό είναι, δεν μπορεί να το αλλάξει. Τον αργό γρήγορο μπορεί να το κάνει. Ούτε την μπουτού να την κάνει. Με ποδάρι. Με ποδάρι. Δεν γίνεται. Άλλη... Αυτό το έδωσε ο Θεός να πούμε το κουσούρι, να πούμε. Το... Για άλλον. Είναι κουσούρι που του λες τώρα. Για άλλον ναι. Που του αρέσουν οι φαρδουλές, μπορεί να είναι πλεονέκτημα. Η Μόνικα Μπελούτση ήταν μπουτού. Όχι δηλαδή. Ναι. Η Βάνα Μπάρμπα. Άσε, δεν πας. Όχι τώρα, ρε Κωστή. Πριν 20 χρόνια. Δεν πάω, δεν γουστάρω. Δεν σου βγάζει τίποτα, Ιβάνε. Δεν ξανθιά καταρχήν. Α, τι είσαι, μόνο ξανθιέ έχει. Τα μάγω, κεφάλι μεγάλο στην γυναίκα. Κυριάκο Παπαδόπουλο. Κούλη Παπαδόπουλο και τέτοια. Άμα ένα πάω στο Κυλκή, βρίσκει 3-4 χιλιάδες. Πα μέχρι το Χέρσο. Άσε, τα γυναίκα πρέπει να είναι αδύνατη. Αδύνατα πόδια, αδύνατα χεράκια τώρα. Είναι κάτι μοντέλα τώρα που τα βλέπει εδώ, α πούμε, δεν σ' αρέσουν. Δηλαδή, παραδείγματο χάρη, ποιο έβλεπε, ο Ασλαμά μου έλεγε τι στάει. Γιατί τρέμει. Τρέμει, τρομοκρατήσε που τη βλέπει. Τρέμει, τρομοκρατήσε. Τρέμει, άμα του κατέβουν οι Κούρδοι και δουν την τρέμη, θα κάνουμε τα βολή και θα γυρίσουν. Θα γυρίσουν να πολεμήσουν. Τι λέει, θα γυρίσουν. Τρέμει. Όχι, εντάξει, που δεν σ' αρέσουν οι μπουτούδε. Α, ξύπνα με την τρέμη, το πρωί σε κάνει καφέ το πρωί. Τρέμει. Θα δει τη Μούρη εκεί. Με τη Μαρία Σινιώνα μου ξυπνάω, να είναι γερή, δεν ξέρω τι έχει. Τη στηρίζουμε πολλά, πια Πετρούλα. Η αδύνατη σε όλε τι τζίτζιλι μίτζιλ τώρα, πού να την παίξει πάλι την Πετρούλα. Μια χαρά είναι η Πετρούλα. Μια χαρά ήταν η Πετρούλα. Πολύ ξανθιά. Σας αρέσουν οι ξανθιές. Αδυνατούλα, μια χαρά. Δηλαδή, σας αρέσει με νεγάκες με φάση. Πάρα πολύ. Δεν είναι μπουτού η Μενεγάκη. Είναι αδυνατή. Η Μενεγάκη δεν το έχει. Πάει να ξεφύγει. Κοντή είναι. Είναι κοντή. Ένα 59. Η Ελεονόρα Μελέτη, α πούμε. Ούτε αυτή. Φαρδί. Ανοιχτογόφαρη. Ανοιχτά γοφή και τέτοια. Εσύ θες και στενά γοφάρια θέλεις. Όχι, θα θες την Μάρθα Καραγιάννη. Τέλος πάντων. Λίγια Λιβικού. Δεν σε βρίσκω πουθενά, δηλαδή με τίποτα. Οι ξανθιές κιόλας θα μου αρέσουν. Ρε στη Βίστρια, μάλιστα. Παίζουν μια ωραία ξανθιά. Η Έρικα Πρεζεράκου, αρέσει. Μάλιστα. Η Έρικα Πρεζεράκου. Βέβαια. Και χορό, αυτή και ακόντιο νομίζω. Καινούριο ήταν ωραία. Έλα, ρε, πολύ γλυκιά είναι καινούργια. Μια χαρά είναι. Παρά είναι γλυκιά η καινούργια. Η Τζούλια Νόφα. Αυτές βγάζουν μια γλυκάδα, μια σιγά, δηλαδή για να τις βγάλεις για καλαμπόκι στο τέλος, πώς το λένε. Μια χαρά ήταν. Θέλει λίγο. Η Τζούλια Ρόμπερτς μ' άρεσε εμένα. Άλλη γλυκούλα. Σ' αρέσουν οι γλυκούλες. Αδύνατη, ψηλή, στενή. Όχι φαρτιά. Τώρα τι φαρτιά. Την βάλεις στα μάξι, κάνα τον πιάνκι μέσα, δεν χωράει. Άσε, σ' αρέσουν οι γλυκούλες. Κατάλαβα, είσαι γλυκάτζης. Είσαι των γλυκών γυναικών κυνηγός. Αυτό το δέχομαι. Έτσι το δέχομαι. Όχι, εγώ κι άλλο μ' αρέσει. Κοντό μαλλί άμα έχει. Όπα. Τώρα έρχεσαι. Ναι. Δηλαδή, πάλι όμως. Μην καμιά σαβουνοκέφαλη. Ντέμι Μούρ, α πούμε, φάση στο στριπτίζ, α πούμε. Έτσι. Εντάξει, Μερακλής τελικά. Μερακλής. Πάμε πρωτοσέλιδα γρήγορα, τάχιστα. Ξέρω δεν τα θέλει, αλλά πάμε να ρίξουμε μια ματιά. Ποιο διαβάζει εφημερίδες σήμερα, ρε φίλε. Κολοσσί για το όνομα, λέει Σπορτέι. Τι, ποιο που. Εταιρεία Κολοσσί για την Αγία Σοφία, για το γήπεδο Τσάκη, την Αγία Σοφιά. Έρχονται Κολοσσί για να μπουν στο όνομα τη κανονικά. Ποιο ασχολείται, ρε, ο άλλο θα βγει τρίτο, θα πούμε, και θα θυμάται την Αγία Σοφιά. Στο τέλο θα κάνουν αρχιτεκτονική μάθημα όλοι οι αεκτζίδε. Θα του μάθουν σχέδιο, να τραβάνε γραμμέ, γεωμετρία. Τριγωνομετρία. Βάρτε τον Βαραγιάννη να του κάνει μάθημα τώρα. Κάνει μια γηπεδάρα. Θα του έχω του αεξίδε κάνα δύο χρόνια με τα τούβλα να ασχολούμαστε. Με το πρωτάθλημα γιατί δεν ασχολείται κανεί. Δεν ασχολούνται με το πρωτάθλημα. Τώρα κάνουμε γήπεδο πρώτο κτλ. Αεκούλα είναι. Άντε. Όλα για τον Κιγέρμε. Ναι. Μπάλα. Ο Κιγέρμε τι είναι. Όλα για τον Κιγέρμε. Τρεις βραζιλιάνικες ομάδες που δηλώνουν ερωτευμένες. Η σκέψη του Ολυμπιακού για τον Κιγέρμε. Ποιο είναι ο χάφτη. Ο Γκερέρο είναι ο φόρ. Αυτό τι είναι. Αυτό είναι ο πίσω. Ο πίσω άμα τον δώσουν καήκανε πε το. Γιατί προτιμάστε τον Ποτέντσε. Ποτέντσε παίζει στα πλάγια. Χάφι είναι. Στα πλάγια παίζει ναι. Χαφάρα είναι. Ο καλύτερο χάφ του πρωταθλήματο είναι. Και βέβαια είναι. Του Ολυμπιακού αυτό. Ο καλύτερο χάφ του πρωταθλήματο. Δηλαδή τον δίνει και έχει θέμα. Θεματάκια.
Θα βάλει το μπουχαλάκι εκεί, τον αργοκίνητο. Αργοκούνα, μπουχαλάκι, ξέρω αυτό δεν έχει άδικο. Την αργοκούνα εκεί μέχρι να πιάσει τα 150 θέλει δύο χρόνια. Ζήκε και η Arsenal και υποτιδεί και καλά υπάρχει ενδιαφέρον. 25 εκατομμύρια για τον Ολυμπιακό, για τον Ποτένση. Για τον Γκυγέρμα. Ο Γκυγέρμα χαφάρα είναι, ρε. Για 25 εκατομμύρια δεν είναι, ρε Κώστα. Και Αγγλία 8η ομάδα, ένα τι παίζει. Εδώ έπαιξε άλλο ο αργό του Ολυμπιακού. Ποιο ήταν εκεί που βάλωσε τα πέναλτι. Ο αργό, ο. Παίζει, αργά μου, το ξέχασα το όνομά του. Κόλλησα τώρα. Ο επιθετικό Αργερινό. Κάφρε που έπεσε στον Ολυμπιακό, ένα αργό. Και τραβιέται στην Αγγλία μια χαρά. Δεν θυμάμαι τώρα, δεν το θυμάμαι. Κόλλησε στο μυαλό μου, είχαν παίξει πολύ τώρα από αυτού. Στην Live Sport. Πάμε γρήγορα, θα μα έρθει. Η Αλτζή για την Άγια Σοφιά. Και πιστολέρο, ο Βασίλη θα λέει σημάδευε στο ψαχνό για μπάσκετ ασχολείται. Άστο, ξέχνατε το μπάσκετ. Παρακάτω. Νοκάου το Μακέντα με Καμπετσί ή Κολοβό ο Παναθηναϊκό. Τώρα σε πω κάτι. Εντάξει, ο Μακέντα, την αλήθεια να πούμε, βοηθάει τον Παναθηναϊκό. Δηλαδή πέρσι όταν ήταν αρχή στον Άρη τον έκραζα. Λέω δεν μπορεί να βοηθήσει. Και όμω με έκανε ρόβο, με ξερόβιε. Ή πατάτε με αυγά φά. Ή τυρόπιτα μπαγιάτικη φά το ίδιο είναι. Ποιο Παναθηναϊκό. Άμα δεν πάει ο Ντράγκη. Επάνω. Να βάλει τα λεφτά. Α, και με Νέα Δημοκρατία αυτοί πρέπει να κουνηθούν τα τσουβάλια τώρα. Αλλά η Νέα Δημοκρατία κοιτάει το χοντρό. Παναθηναϊκή Συμμαχία περιμένει να πέσει το λεφτά. Ποια Παναθηναϊκή Συμμαχία, τι να μαζέψουν οι Λιγούριδες, να κατέβει οι Πακιστανοί θα μαζέψουν λεφτά να πούμε. Τι θα μαζέψει λεφτά στο πάνω. Αν ανεβεί τη λεωφόρο Αλεξάνδρα στο πεδίο του Άριος μέχρι επάνω. Το χρονιά τα λεωφόρια. Άμα δεν σε σκοτώσουν στον δρόμο. Φράγκο δεν υπάρχει. 0 ευρώ. Κλείσαν τα μαγαζιά, έκλεισε η Μαρονίτα, έκλεισε η... ένα που πήγαινε ένα ζαχαροπλαστείο εκεί. Διάσει ζαχαροπλαστείο στην Αθήνα. Ναι. Πήγαινε σε ζαχαρό. Και στα Σόνια. Έκλεισε η Σόνια. Την ξέρει τη Σόνια. Όχι. Η Σόνια είναι σημείο αναφορά καλλιτεχνών. Η Σόνια. Η Σόνια. Πάει η Σόνια. Κατέβηκα να δω τη Σόνια. Πάει και η Σόνια. Πάει η Σόνια. Τι διαλύουν όλα. Ποια λεωφόρα, Αλεξάνδρα. Τρεις-τέσσερις με ζητήσανε λιμοσύνη. Από 20 λεπτά πάει το ευρώ. Έμεινε και 8 και 9 το τσέπι. Μου λέει ένα καλά με τσάντα, λέει, τη μια εταιρεία διαφημιστική. Ναι. Ένα κουσάλτο με τόσο. Βάζει να πούμε ναι. Και περπατά εκεί στη λεωφόρα Αλεξάνδρα. Τι έκανε. Θέλω το 90-91 πιτσιρικά περπατού. Βράζει, σε λέει δεν ξέρει τι γίνεται εδώ. Και Παναθηναϊκό να μαζέψουν λεφτά. Εδώ υπάρχει θέμα. Κατέβηκα στο ΆΚΑ, εγώ ανέβηκα στο ΆΚΑ να δω το Παναθηναϊκό με τον Όφη. Παλιά ήταν κάτι πλούσιοι, κάτι. Μοιάζαν με Αριανού, κάτι σαν το Βαραγιάννη, κάτι τύπη να πούμε. Με καλανά μάτια να πούμε, με λεφτά κτλ. Κάτι τζιπ 20 ετία, 15 ετία, 17 ετία. Κάνα δύο κυρίε εκεί 60 γνώρισα. Ο άντρας τους ήταν με κατασκευαστικές εταιρείες που έχουν να χτίσουν σπίτι κάμια 4-5 χρόνια. Παραμημένοι όλοι. Ναι. Το Μιλιβόγεβιτς έλεγες. Μιλιβόγεβιτς. Να τους ο φίλος ο Γιώργος εδώ μας λέει είναι ο Μιλιβόγεβιτς. Στάθηκε ο Μιλιβόγεβιτς στην Αγγλία. Δεν σταθεί ο άλλος. Ναι, Μιλιβόγεβιτς. Είναι πιο γρήγορο. Αρχηγός Κρίσταλ Πάλας. Εδώ μας ενημερώνει. Τι παιχτάρα. Με 15 λέει εκατομμύρια για Σάμαρ και Μίτροβλου. 20 είναι λίγα για το καλύτερο καρτό Ολυμπιακού τα τελευταία 10 χρόνια. Λέει ο φίλος εδώ. Πέφτουν τώρα και τα. Τώρα η Ελλάδα είναι κογκό τη Ευρώπη γενικότερα. Είμαστε ταλαιπωρία. Αισθάνομαι ευλογημένο. Ποια πόλη σύγχρονη σοβαρή στην Ευρώπη. 5 ειδών τεμπελχανάδες θα κλείσουν από το μεσημέρι μέχρι το βράδυ. Τι είναι τεμπελχανάδες, οι αλληλέγγυοι. Οι αλληλέγγυοι, οι αλληλέγγυοι. Που παλεύουν για τα δικαιώματα του κόσμου. Ποια παλεύουν, ρε φίλε. Μεροκάματο δεν έχει κάνει κανένας από αυτούς. Με κάποια δουλειά του πήγαν στο ελεύθερο του χρόνου. Κάκα μεροκάματο πρωί-πρωί τώρα από αλληλέγγυοι και σαχλαμάρε. Αισθάνομαι ευλογημένος, λέει ο Παυλίδης, Βαγγέλης Παυλίδης, ο επιθετικός που έπεσε στην Εθνική και στην Κίλα. Είναι στο στόχαστρο της Φιωρεντίνας ο συγκεκριμένος. Τον έβγαλε ο Κερμανίδης. Ο Κερμανίδης τον έβγαλε. Να είναι καιρός ο Κερμανίδης. Ευτυχώς δεν τον έδωσε κανένα πάω σε κανένα άρια, τραβάει τα μαλλιά που δεν έχει. Ρήτρα πρέπει να κάνει να μην γυρίσει ποτέ το παιδί, σωθεί. Τη ρήτρα και μήτρα. Εκεί να μείνει το παιδί, πάρει τα 400 άρια του. Να μην γυρίσει ποτέ. Να παίρνει κάθε πρώτο του μηνό το μισθό του. Να έχει την κομμενά του, το χαρά του αμάξι. Να είναι ωραίο κούκλο και μπάρι εκεί κανονικά. Σε ένα κράτο κανονικό. Μπράβο που δεν κλείνουν του δρόμου, πε. Πέντε συγκεντρώσει. Ούτε στο Κονγκό δεν γίνονται. Γυρίζει φτιαγμένο ο Ποτένσε, λέει ο κόκκινο πρωταθλητή. Καλά, κλάψαμε τώρα. Κομβικό ο ρόλο του Αβγερνού εδώ, του Αβγερνού, του Αλγερινού και του Αβγερνού. Ναι. Έτοιμο για πάρτι στο Καραϊσκάκι. Ποιο? Ο Ελαραμπή και ο Σουδανή. Ποιο παίζουνε? Με τον Όφη. Δύσκολα είναι. Κάθεται Όφη, είναι φίλο του. Δεν ξέρω, κάθεστε. Το ξέρω εγώ. Μεθολογία του Όφη, πιστεύει. Άμα Όφη κάθεται όπω καθόταν κάτι άλλο εδώ ασπρόμαυρο, καλά ήταν. Ορίστε. Άμα κάτσει. Γιατί έμαθα, άλλαξε. Αλλά... Κοίτα η κριτική, κοιτάξτε. Oh. Η λεβεντιά τη Κρήτη και τα λοιπά. Είναι πάρα τα παιχνίδια. Μόνο, ναι. Άμα και όφη έγινε, δώσε μπάρμα και εμένα. Τσατσατσά. Τσατσατσά, μαμά. Γραμπάτα. Όχι, δεν είναι. Εδώ τον όφη, εγώ στο δεύτερο γύρο. Τι θα στήσει, τι θα κάνει. Άντε. Θα στήσει, λε. Εννοώ θα μπει στη διαδικασία να χάσει. Μηχανογραφία, δεν είναι. Μηχανογραφία, δεν είναι. Μηχανή, ναι. Βέρα στο δεξί. Λέει Sport Time για τον Φαούστο Βέρα, το 19χρονο που θέλει να πάρει Ολυμπιακό από την Αργεντίνο Juniors. Τι γίνεται αυτό ο Γολγοθάζε. Ο χοντρό του δουλεύει κανονικά. Εδώ μιλάμε πρέπει να δίνει και ένα σανό μαζί, ένα δεμάτι.
Με 19 χρόνια έφερε και το Λοβέρτο. Φτάνει, είναι κουραστικό αυτό. Ξέρει τι παρουσιάζει αυτό. Έχω τη Νέα Δημοκρατία και δεν φοβάμαι. Εδώ, άμα του πάρει ο κοντό το πρωτάθλημα. Εκεί θα είναι δυσκολία. Και κατέβω κάτω για να πω μπράβο, μπράβο ρε μάγκα. Σπάσιμο καλό θέλει. Του πήρε επί Νέα Δημοκρατία πρωτάθλημα και άντε μετά σημάζεψε τον Παοξή εδώ πέρα. Το στόμα του που θα έχει φτάσει μέχρι τα φρύδια. Όχι, θα στραβώσει. Θα πιάσει πίσω από τα αυτή, θα πιάσει με τσιγκέλι. Το στόμα θα είναι σαν δύο. Θα είναι κάθετο. Θα φτάσει από τη στραβοστομία, θα γυρίσει. Κατάλαβες. Γελάσαι. Θα γυρίσει. Όχι στα αυτή. Στα αυτή κάνει. Κάνει κούρμα, δεν διπλώνει, ναι. Μικρό κούρμα κάνει. Κάθετα όμως. Άμα πάρει τέτοιο πρωτάθλημα φέτος ο Παοξής. Πλάκα κάνεις. Λοιπόν, ο Φαούστο Βέρα αναφέρεται, λέει για την Αργεντινή. Φαούστο Βέρα. Ναι. Ενδιαφέρει τον Ολυμπιακό για το καλοκαίρι. Για Παναθηναϊκό τον βάζει μέσα. Ποιον? Το Χατζηγιοβάνι. Με τον Ατρόμητο βάζει, λέει, το Χατζηγιοβάνι μέσα. Αυτό δεν είναι που θέλει να το διώξει το φάνη του Παναθηναϊκού. Για τον ανανέωνε. Τέτοιο παλτό το χειμώνα, άμα έχει ο Χατζηγιοβάνι. Καλό παίχτη. Τι, αφού πού είναι καλό παίχτη. Έλα, καλό παίχτη είναι. Έλα, μην κοιτά τώρα που δεν υπέγραφε και θέλει να το διώξει. Τι μέσο βρήκε, ποιο. Το Δόνι. Μπαμπά τι δουλειά κάνει. Άσε τώρα. Γιατί ο Μπουζούκη δεν έκανε, α πούμε. Ο Μπουζούκη και ο Χατζηγιοβάνι, α πούμε, δεν παίζανε αλλαγέ. Στον πάκο ο Χατζηγιοβάνι δεν έπαιξε αλλαγή. Πού να παίξει ο Χατζηγιοβάνι. Ο Μπουζούκη δεν έπαιξε αλλαγή στον πάκο. Που είναι και νεαρό ηλικία για να πάρει. Ο Μπουζούκη έτσι όπω είναι τώρα. Ούτε εξ από την Τούμπα περνάει. Ούτε εξ από την Τούμπα. Με απογοήτευσε πλήρες που λέει ο κόκκινος. Με απογοήτευσε πλήρες. Ταξίδια αστραπή η Λία Ήβιτς που βρέθηκε στην Ιταλία για μεταγραφές. Ποια? Για την Ιταλία βρέθηκε για μεταγραφές η Λία Ήβιτς. Ο Ήβιτς. Ναι. Θα χρεώσει εκεί 5 μέρες την ομάδα. Σάπλα. Ναι. Θα πάρει το τιμολόγιο ο Μαλισανίδης. Θα πει δυο κουβέρ. Θα πάθει σοκ. Δυο κουβέρ. Έμεινε 5 μέρες στην Ιταλία. Δυο κουβέρ, ποια ήσου, ποιος ήταν εκεί μαζί σου. Δυο κουβέρ. Κόβεται το ένα το κουβέρ. Άλλος πήγαινε στην Ιταλία. Κάποιος του Ηρακλή παλιά πήγαινε στην Ιταλία με κάτι κορίτσια. Και τα χρόνια στον Ηρακλή. Δεν ξέρω, κάτι, κάτι τέτοιο έχει ακουστεί. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω, ρωτάω. Μην. Κρίμα είναι. Πάντως υπάρχει ποδοσφαιριστής στην ΑΕΚ ο οποίος τονίζει ότι η γη είναι επίπεδη. Δεν ξέρω αν το είδε με το πρόσωπο. Ποιος είναι αυτός. Έκανε ο Ζεράλδες. Ο οποίος είπε, έβγαλε μια ανάρτηση στο Instagram και λέει ότι αν εφόσον η γη είναι στρόγγυλη, εγώ πώς μπορώ να βλέπω το νησί από την ακτή. Ναι. Εδώ τώρα τι γίνεται, πιστεύεις. Το δρομοκαίτη από τη Νέα Φιλαδέλφια πόσα χιλιόμετρα είναι. Μακριά είναι. Για μάξι, για πόδι. Για πόδι. Κοίταξε. Έχει αρχίσει η τρέλα και χτυπάει. Το παίρνει σε ένα αμάξι. Έλα λίγο αγόρι μου. Παίρνει τον Τρέγια που είναι χειροδύναμο. Βάζει το Μελιόπουλο μέσα. Του κλειδώνει το πίσω κάθισμα. Σαν μπόγια. Ο Τρέγια θα μπορούσε να είναι μπόγια. Βάζει αυτή τη μούρη και ο Τρέγια. Συνοδηγώ τον Άγγελο για να μην έχουμε κανένα θέμα. Ναι, του λε. Πού εφημερεύει. Ξέρω, Άγιος Λουκάς. Ναι. Ναι, ψυχιατρική κλινική. Μήπως θα βάζεις και πόκο λόγο να είμαστε σίγουροι. Εντάξει, ο Τρέγκας τους βολεύει. Βολεύει, σίγουρα. Κάτι χέρια να πούμε, άστο. Τους κλειδώνεις εκεί πίσω και τους πας. Πας στον γιατρό εδώ του ΠΑΟΚ που κάνει τις ερωτήσεις στην Κονζάρεβα τον δικό μας. Γιατρέ, έχουμε ένα θέμα. Λοιπόν, είναι σούλα, μικρή. Βλέπει. Βλέπει επίπεδη εκεί τώρα. Βλέπει τη γη επίπεδη, γιατρέ. Όταν πήγαινα τον Ποκολόγο στο σπίτι χθες. Άρχισε και τα εστερνιζότανε. Λόρε η Ποκολόγο πώ. Κάτσε φρόνημα. Και θα ξέρει αυτό το πράγμα μου λέει. Κάτσε φρόνημα. Συμβαίνει κάτω από του ωκεανού, κατά τη θάλασσα. Πασκάλ. Με προβλημάζει εδώ. Τι έχει κάτω από τη θάλασσα. Υπάρχει τέρατα. Μπορεί να έχει στοιχεία τη φύση που να μην τα ξέρουμε. Τι. Τρία ραντεβού στη Ρώμη λέει η ώρα για σπορ για τον Ήβιτς. Τι γίνεται με αυτά τα ραντεβού. Φτάνει. Είναι πάρα πολύ κουραστική τελικά. Έχει δικαίωμα ότι είναι τα πρωτοσέλιδα. Πάρα πολύ κουραστικά. Είναι ατάλλαντοι όσοι βγάζουν πρωτοσέλιδα σε εφημερίδε. Το μέτρο σπορ θα το διαβάσω. Ξέρεις. Το μέτρο που έχει γέρους εδώ, παλιούς, Γρηγοριάδη. Ανθρώπους κυνηγούς. 5-4 προτιμώ και όχι 1-0 τα αποκαλυτήρια του Μάικλ Λένινγκ. Του Μίκα Λένινγκ. Επιθετικό ποδόσφαιρο θέλω να κερδίζω, λέει ο Μίκα Λένινγκ. Ενώ στο μπακ φουλ για ψηλό φόρ και αριστερό μπακ. Τι συμβαίνει με την περίπτωση του Ινσούα. Ο Ινσούα. Θέλουν σέντερ φόρ στον μπακ. Ψηλό. Έχουν τον Ακπομ, έχουν και τον Σιντεύσκι. Θέλουν ψηλό φόρ. Θέλουν και ψηλό φόρ. Και θέλουν και αριστερό μπακ. Θέλουν και αριστερό μπακ για να φορτώνει. Μάλιστα. Αειδιαστικό. Σιχαμερό. Σιχαμερό, ελεϊνό. Φρικαλέο. 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 Λοιπόν, πάμε να πάρουν κανένα χάφ εκεί. Μαουρίσιο δεν ξέρουμε πώς θα έρθει. Μανούλα μου, με ένα πνεύμονα. Ο άλλος ο Αγκούστο με μισό πνεύμονα, ο Καντουρί τρία χρόνια. Δηλαδή στον πόλεμο του 40 που ερχόταν με τις ψήρες, λιγότερο τραυματίες ερχόταν από τον Καντουρί. Όλοι μαζί ένα κανονικό χαφ κάνουν. Τέτοιο τεμπελόσκυλο δεν υπάρχει. Τον κάνανε οχτάρι, τον βαφτίσανε. Τέτοιο. Καλύτερο παίκτη που έχει προπονήσει ο Φερέιρα. Τέτοια σαβούρα που τη βρήκαν και τη γυρίσανε πίσω. Καλύτερος. Θλάση λέει, ναι. Όμως πονάει. Όμως. Οι πέτσες και τα νύχια μείνανε μόνο. Έχει τρελαθεί, ρε. Τι είναι αυτός εδώ παίκτης, είναι για τον ΠΑΟΚ. Και μόλις πιάσει και η γη στο 60 λεπτό, να και το πνευμόνι κάτω. Μιας και μιλάμε τώρα για χαφ, να κάνουμε και κάτι πρωτότυπο τώρα. Πες πως έχεις μια εντεκάδα από Έλληνες καλλιτέχνες. Ποιον θα έβαζε δεκάρι, θα σου πω εγώ.
Θα έβαζα τον Πλούταρχο. Το παλικάρι βγάζει ψηλές ακριβίας, δεν χάνει τόνο στη φωνή του, παίζει με σιγουριά, έχει δυνατή κερκίδα και σε κάθε παράσταση σκοράρει. Όπου και να τον δεις, το ταλέντο του σε μαγεύει. Όπως θα κάνει και έχει ήδη ξεκινήσει να κάνει στο Βεργίνα Θέατρο από τις 4 του Οκτώβριου, όπου το καλύτερο δεκάρι της ελληνικής μουσικής ανεβαίνει η Θεσσαλονίκη για λίγες παραστάσεις. Και το καλύτερο θα είναι για πρώτη φορά πάνω στη σκηνή μαζί του ο Γιώργος Καγοσέος. Υπέροχη φωνή, ο γιος του δηλαδή. Έτσι πάντα το μήλο κάτω από τη μιλιά θα πες. Μαζί του θα είναι και η Αφροδίτη Χατζημινά, ενώ εισιτήρια βρίσκουμε στο Ρίτζες Καζίνο Θεσσαλονίκη, στα καταστήματα public και στο ticketservice.gr. Που μας θα πάμε μέχρι και τις 10, ωστόσο πριν πούμε στη φυσιολογική ροή, να σας θυμίσω ότι θα πρέπει να έχετε στο μυαλό σας το Wind One. Το ξέρετε έτσι, το πιο καινοτόμο συνδυαστικό πρόγραμμα που ήρθε για να τα αλλάξει όλα και στη διασκέδαση, καθώς πλέον σε ένα πρόγραμμα μπορείς να συνδυάσεις και το Netflix για να απολαμβάνεις πλούσιο περιεχόμενο σε μια μοναδική εμπειρία θέασης. Και το Wind One δεν σταματάει εδώ, καθώς με το νέο παιχνίδι που θα βρεις στις διαδραστικές οθόνες των καταστημάτων Wind, μπορείς να κερδίσεις μέχρι και ένα Peugeot 2008 ή πολλά άλλα δώρα. Για περισσότερες πληροφορίες, κάλεσε στο 13800 και είσαι εσύ ο νικητής, Κωστή. Μόνο εσύ, solo. Λοιπόν, τσακαλώτος. Ωχ, έλα. Για συνταξιούχους πάνω από 70 ετών. Είπε να φύγουμε όλοι μαζί. Αυτοί οι άνθρωποι, οι παλιοί συνταξιούχοι, θα τεθούν εκτός συστήματος με φυσικό τρόπο. Γιατί θα πεθάνουν. Μάλιστα. Στο 13ο ελληνικό road show στο Λονδίνο, αναλύοντας τα σχέδια της κυβέρνησης για την επίλυση του συνταξιοδοτικού τα επόμενα χρόνια. Επιτομή του κινησμού, λένε ότι είναι αυτή η δήλωση. Προκάλεσε, λέει, σάλο όχι μόνο στην αίθουσα που υπόθηκαν τα συγκεκριμένα, αλλά πολύ περισσότερο στην ελληνική κοινωνία, η οποία βιώνει από πρώτο χέρι τις συνέπειες των πολιτών και των μέτρων που ελήφθησαν. Οι δηλώσεις του κ. Τσακαλώτου σχολιάστηκαν αλλού στα social media, καθώς οι άνθρωποι αυτοί, οι παλιοί συνταξιούχοι, που θα πεθάνουν και θα δώσουν λύσεις στο ασφαλιστικό. Αυτή είναι η λύση που δίνουν οι πολιτικοί. Ωραία λύση. Είναι οι γονείς του κ. Τσακαλώτου. Ορίστε. Ζουν οι γονείς του κ. Τσακαλώτου. Δεν το γνωρίζω. Θα τους πυροβολήσει. Εννοείς ότι από φυσικά αίτια. Όχι, να μην τους πάει στο γιατρό, να πεθάνουν, να σωθεί η κοινωνία. Ελπίζω να είναι κορακοζόητοι και συγκεκριμένοι, όπως και οι δικοί μας. Εννοείται 100% όλου του κόσμου. Ελπίζω να πεθάνουν οι γονείς του κ. Τσακαλώτου. Καλημέρα στον κ. Τσακαλώτου. Για την κοινωνία, όχι για μας. Όχι. Για το συνταξιοδοτικό. Από φυσικά αίτια στα βαθιά γεράματα. Να μην κλάψει. Όχι. Είναι καλό για την κοινωνία. Είναι καλό για την κοινωνία. Αφού το είπε στο συνέδριο. Το είπε. Βέβαια, και η θεία του Τσακαλώτου δεν έχει καμία θεία. Με φυσικά αίτια. Με φυσικά αίτια, να πεθάνει. Με φυσικά αίτια. Να πεθάνουν όλοι, οι μαμάδες μας όλοι. Ελπίζω να ζήσουν όλοι μέχρι τα βαθιά γεράματα, μέχρι 95 χρονών. Δηλαδή, κάθε ένας που πεθαίνει μετά τα 70, ναι, πρέπει να κορνάρουμε γύρω-γύρω από την εκκλησία, όπως στους γάμους, ας πούμε. Πάρτι! Αντί δηλαδή να κορνάρουμε στους γάμους. Θα κορνάρουμε σκηδίες. Πρέπει να κορνάρουμε στις σκηδίες. Κύκλο γύρω από την εκκλησία. Αργούμε να πάμε και το φέρετρο στην εκκλησία, που όπως γίνεται με τις νύφες κάποια φορά. Η νύφη αργεί να πάει. Θα αργεί και ο νεκρός. Θα το γυρίσει γύρω-γύρω ο μπαμπούλας με το Mercedes. Αυτό είναι Τσακαλώτος. Ο Πάτερ δεν τις κάνει γρήγορα τις τέτοιες. Και το. Και ποιος άλλος ήταν ο κ. Τσακαλώτος και άλλος ήταν ο Λοβέρδος. Ο Λοβέρδος. Πεθάνουν οι γονείς του κ. Λοβέρδου. Ελπίζω όχι. Να πεθάνουν. Καλύτερα όχι, ρε. Να πεθάνουν γιατί θα. Πάνω από τα 70. Για το συνταξιδοτικό, έτσι είπε ο κ. Λοβέρδος. Ναι, ο κ. Πόσο χρονών είναι. Δεν θα είναι καμιά 60 φεύγα. Κοντεύει να ψοφίζει κι αυτό. Νομίζω θα κρατηθεί κι αυτό στην Ελλάδα. Να μην πάει στο γιατρό. Χίλια χρόνια να ζήσει. Θα μας κοστίσει. Θα επιβαρύνει το σύστημα υγείας. Άκου λέει. Δεν πρέπει. Θα πρέπει να έχουμε λίγο το νου μας. Το νου μας. Να είμαστε προσεγμένοι. Ναι. Προσεκτικοί. Στα 70 τόσο να ψοφολογάμε. Μόλις κλείσει η αρτηρία, κύριε Λομβέρδο. Κλατς. Να πάτε σε έναν καρδιολόγο να την κλείσει ακόμα παραπάνω. Να του σώσει τη ζωή. Όχι, όχι. Όχι. Εγώ ήμουν καρδιολόγο και ήμουν πολίτη. Δηλαδή, ευπατρίδης. Είπες 70, θα το έλεγα. Είμαι καρδιολόγο. Είπα 70, θα σου λέγω Λομβέρδο. Τι τον έλεγε. Λομβέρδο θα τον πω. Εγώ να είμαι. Καρδιολόγο τη Ήλιο, Λομβέρδο. Καρδιολόγο. Αν δεν είμαι στο ιδιωτικό τομέα και ναι, το μου φέρνει κανένα χέρι. Ναι. Έρχομαι εγώ, Λομβέρδο, και σου λέω. Κωστή, η αρτηρία. Η αρτηρία μου κοστί. Κάντε μια ευθανασία. Διαμαρτυρία τον θεό άνθρωπο. Μα ήδη τα λένε. Τα λένε. Να μην πάω εγώ με τα νερά του. Δηλαδή, άμα πει ο Λοβέρνο, τι λε, ρε παιδάκι μου. Και ο Τσακαλώτο. Μα εσύ το είπε. Εσύ το είπε, κύριε. Μα τι λέτε, κύριε. Εσύ το είπατε, κύριε. Πάρε οι μαμάδε μα στο φέρετρο να πανηγυρίζουμε. Έτσι ήταν οι κόρνε που ήταν στο Μακεδονικού. Δεν ξέρω, την ομάδα μπάσκετ. Θυμάσαι αυτό, ο Μεσάικο εκεί που είχε κάνει την ομάδα. Δεν το γούσταρα το Σάικο. Δεν το γούσταρα. Λοιπόν, στην Κοζάνη. Άμα ήταν μάγκα, θα πήγαινε εκεί στη Νεάπολη. Αχ, ομάδα στη Νεάπολη. Μεσάικο. Μεσάικο. Στην Κοζάνη. Θα ρίξουμε τα γραμμά. Τα γραμμά μόνο για του φίλου σα σε περίπτωση που θέλουν να επικοινωνήσουν με την εκπομπή. 2310-90-90-90 τηλεφωνικό τρόπο επικοινωνία. 955 γράφετε, αφήνετε ένα κενό το μήνυμά σα αποστολή στο 54340. Μετρόπολη 955 στο Facebook, τα λέμε και από εκεί. Μια ψηλή θα σε λίγο στον Άγιαξ. Μια ψηλή, μια κοντή, πέστε. Τι έκανε ο Άγιαξ. Ο Άγιαξ, ο οποίος θα πάει στις 27 του Νοέμβρη, για να τα βλέπουμε και αυτά, ναι, με τρένο στο Άγιαξ Λιλ, για να μην ξοδέψουν καύσιμα για λόγους οικολογίας. Πού να τα κάνουν αυτά εδώ. Πού να τα κάνουν αυτά εδώ που θέλει ο καθένας από 10 αυτοκίνητα για να κατέβει στο κέντρο. Και ο Άρης. Ποιος Άρης.
Ο Άρης πήγε μαστικό, δεν πήγε με τρένο. Πήγε μαστικό, πήρε με το 5 από εδώ, πως με τον Κρεμίδα. Μήπως τον πήγε ο Άρης και ο Κρεμίδας τον Άρη τον πήγε στο Μόλτε. Εγώ πάντως πίσω από αστικό του Άρη δεν κάθομαι. Γιατί μια χαρά είναι υγιέστατο. Υγιέστατο και μαθαίνεις και καινούργια πράγματα. Έχεις μπει σε αστικό τελευταία. Πώς δεν έχω μπει. Δεν χωράς εύκολα, δεν μπαίνεις πλέον. Δηλαδή θα περιμένεις περίπου 55 λεπτά, μία ώρα και θα πεις πάνω τα κάτσεις στην αγκαλιά του οδηγού λογικά. Μια χαρά βολεύω, εγώ βολικός. Θα σε μερακλώσει και ο οδηγός εκεί, γιατί για μεράκλωμα πάει. Έχω μαλώσει εγώ στο αστικό. Σκουντίγματα δεν να μπω μέσα. Πέφτω από τα σύννεφα. Δεν πιστεύω. Και δεν πληρώνω ποτέ εισιτήριο. Ποτέ τον ποτόν. Γιατί αν το πληρώσει αυτό πάλι μέσα θα νοάς. Είτε πληρώσει είτε δεν πληρώσει, αυτοί μέσα τον βάλουν. Ο Στάθης λέει ότι τσακαλώτος πόσο είναι. Δηλαδή κοντεύεται 70. Καλό ταξίδι λέει. Όχι, δεν νομίζω. Στα 58, 59. Είναι τόσο. Έχει άλλα 20 χρόνια, 15. 59 χρόνια ένα άντρα, 58. 68, 69, στα 72 δηλαδή, 15 χρόνια, 15 Χριστούγεννα, 15 Καλονέ. Ε, τι. Κοίταξε. Πώς θα ζει, τι κοίταξε. Πάμε λίγο στις γραμμές. Πάμε στις γραμμές. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Ναι, καλημέρα. Καλημέρα κύριε. Ενώ συνήθως διαφωνούμε, Κωστή, αυτή τη φορά συμφωνώ μαζί σου. Σε ποιο πράγμα. Σε δύο θέματα. Πρώτον για τους Κούρδους. Ναι, μαγκέψαν και οι Κούρδοι εδώ τώρα. Οι Κούρδοι, είναι αυτοί που στη Σμύρνη σφάζαν τους Έλληνες. Ναι, τους έχουμε τώρα στην Αγία Δημητρία, μας κλείσει τον δρόμο. Τους είχε και μάλλον να τους κάνει κράτος και σφάζαν τους Έλληνες για να τους κάνει κράτος ο Κεμάλ και τους κορόιδες. Να πάρα πολεμήσει. Το θέμα είναι ότι αυτοί ήταν οι τσέτες. Αυτοί που σφάζαν τους Έλληνες. Όχι, θα τους χαρίσουν. Θα μπερδεύουμε τους τσέτες με τους Κούρδους ή τους λογίζουμε ως ίδιους. Όχι, οι τσέτες ήταν οι Κούρδοι. Τους λογίζουμε ως ίδιους. Όχι, δεν τους λογίζουμε, ήταν οι ίδιοι. Το κρατούμε, συνεχίστε. Πρώτον αυτόν και δεύτερον αυτό που έλεγες χθες με τον Γρηγόρη για το ποιοι θα πάνε να πολεμήσουν. Κανένας δεν πάει. Όταν οι Οθωμανοί κατέλαβαν την Κωνσταντινούπολη, πριν καταλάβουν την Κωνσταντινούπολη για τα μεγάλα αστικά κέντρα που είχαν τείχος, όλα τα άλλα μέρη τα κατάλαβαν πάρα πολύ εύκολα. Ξέρετε τι κάνανε. Πήγαν και τους είπανε πόσο πληρώνεται φόρος στην αυτοκράτορα, 100 ευρώ. Σε μένα θα πληρώνεται 50. 50. Κανένας δεν πολέμησε. Σε λέει τι. Τι 100, τι αυτοκράτορας, τι σουλτάνος, το ίδιο πράγμα είναι για μένα. Ο Σερίνα Φέντη, μια χαρά. Ως Κελντή Αφέντη, ως Μπολντού, καλημέρα, επόμενος. Ναι. Καλημέρα. Ως Μπολντού, πολυχρονεμένο, μας πασά 400 χρόνια φάπα. Να είστε καιρός. Παρακαλώ στον επόμενο, τι θέλω, ναι. Εσείς είστε. Ναι, ναι. Έλα, εγώ είμαι. Έλα. Καλημέρα. Έλα, Αμπόλα, έλα. Τι έγινε πάλι με τους Κούρδους. Φαγωθήκα, πεθαίνει η Κούρδη και εδώ δεν θέλω να στηρίξω. Να πάρει το τρένο και τα αεροπλάνα να πάει πολεμήσει στην Κουρδία. Πόλεμο εσύ. Εδώ πρέπει να ευαισθητοποιήσει με τον κόσμο στην Ελλάδα. Και πρέπει να βγει στον δρόμο για να με κλείσει εμένα τον δρόμο να μην πάω στον γιατρό και στη δουλειά μου. Να ξυπνήσει τον κόσμο πριν. Άσε με καημένε τώρα, Κούρδη. Να βοηθήσουμε, ναι, έλα. Άντε καημένε, Κούρδη. Δεν πάω πουθενά, δεν πάω πουθενά. Σι πού να πα κάτσε, δεν έχει λαϊκή σήμερα. Δεν έχει λαϊκή σήμερα, έχει πότισμα σήμερα. Πότισμα, ράτσμα, μια χαρά. Αυτό μετά είναι πα με το λάστιγο. Όχι ρε, μόνο. Το Καρούλι πάω. Το Καρούλι. Ποιος είναι ο Χαρούλης. Πήρα μου, πήρα, δεν τα ξέρω. Α, Καρούλι. Κάτι σαν τέτοια είναι, μοναχάτους πάνω. Μοναχάτους πάνω. Λοιπόν, τι έγινε πάλι χθες με το Λιμνιό, τι λέει. Τι άρχισα να βλέπω κακού πολλά καλά λόγια. Ο Λιμνιός. Ή ψέματα, ή έβαλε και τα λένε αυτά. Ο Λιμνιός είναι, άμα δεν κάνει γκολ. Αλφα Ρωμαίο Τζούλια, τρέχει, μαρκάρει. Γκολ δεν βάζει. Ναι, πάω εκεί στον επόπτη. Σαν το, το Χαβίτο εκεί με τον επόπτη φίλος, βρωμά τα χνότα του επόπτη, μυρίζει ο Λιμνιός. Σου λέει βρωμά τα χνότα. Αφού δεν πας διαγώνια μέσα να μυρίζει τα χνότα του σέντερμπακ, πας από την άλλη τη μεριά. Αν δεν ανεβάσει τεχνική δεν μπορεί να βάλει. Εμείς μιλάμε για το σύγχρονο ποδόσφαιρο. Ο Λιμνιός άμα βρει χώρο θα φύγει. Ο άνθρωπος που δεν ξέρει τι σημαίνει ανάποδο πόδι. Είναι η μανούλα της αντεπίδεσης. Ανάποδο πόδι σε παρακαλώ. Στο κλειστό χώρο ο Λιμνιός δεν το έχει ρε φίλε, πώς θα το κάνουμε. Είναι η μανούλα της αντεπίδεσης. Τελείωσε. Και τεχνική. Ποια τεχνική. Πρέπει να κάνει. Ασφαλιστική. Ποια τεχνική. Πρέπει να κάνει και τεχνική. Πού να μάθει τεχνική. Τεχνική. Δεν παθαίνετε στα 22. Αν πληρώσει ένα προπονητή να το μάθει, εγώ το μάθω τεχνική. Τι να κάνει την τεχνική, ρε φίλε. Δηλαδή ο Σαλμπικίδης μπορούσε να κάνει τεχνική. Έτρεχε σαν το μουλάρι, διαγώνια έμενε, σκοράριζε. Κοίταξε, ο Σαλμπικίδης ήταν καλός. Το 14. Ήταν καλός. Το 14. Τώρα είναι καλός. Όταν λοιπόν παοξίδες βρίζατε 4 χρόνια το Σαλμπικίδη, θα ακούτε το ραπτόπουλο για το Λιμνιό και θα βγάζετε τσιμουδιά να πούμε. Κύχθια βγάζετε. Όταν εσείς αποδημήσατε ολόκληρο να πούμε Σαλπικίδη που ήταν άμπαλος, που ήταν τρίπλανε φέρετρο, ενώ ο Λιμνιός τριπλάρει φέρετρο. Του τραβήξε ένα τάκλινο πεθαμένος, πάρτο να κάτω. Και γκολ δεν κάνει ούτε μέτρηση. Και ο Σαλπικίδης στα τρία μάτς έβαζε δύο γκολ. Ο Λιμνιός έκανε ένα το Πάσχα, ένα τα Χριστούγεννα και ένα το Αγίου Βαλεντίνου θα κάνει. Φύγει από όλα να ποτίσεις με το αυτό που είναι μόνο του. Πομόνα, έλα. Πομόνα. Στο Καρούλι. Καρούλι, ναι. 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 Ναι.
Καλημέρα. Καλημέρα. Επίσης υπήρχαν και εκείνα στα γήπεδα οι σιρήνες του πολέμου που τις γυρνούσαν. Ναι, ωραία, πάνε στον Απόλλο Καλαμαριάς. Ναι. Είχε ένα σπαστικό εκεί μπροστά στο άσχετο. Χωρίς να η μπάλα ήταν στο κέντρο και αυτός βάρουσε τη σιρήνα. Κουραστικό είναι αυτό, δηλαδή είναι για κυνηγητό είναι. Επίσης, Κώστα, εάν υπήρχε, ρε φίλε, ίσως μέσα σε εκκλησιαστική επιτροπή να βγάζεις έτσι, να κόβεις και να ράβεις, πώς έχουμε τη γαμοβάφτιση, εσύ θα κάνεις τη γαμοκηδεία όλα μαζί. Μια που παντρεύονται και μια που ψωφώνται. Χρήμα να πέφτει. Γαμοκηδεία φαντάζεσαι, ανομαλία. Το κασέρι να πέφτει το μάλλον. Παναγία, και να έχεις τον κόκκινο να λέει, φαλακρέ, τι είναι αυτά που κάνεις. Θα κόψουμε απόδειξη από τον παντοκόκκινο. Ποιος κόβει απόδειξη στις εκκλησίες. Ενδιαφέρει κανένα. Ενδιαφέρει κανένα. Μου χρέωνες κάτι. Καλημέρα. Ενδιαφέρει Πάμε στο επόμενο, ναι. Λυποθύμησε. Πέσανε. Εμπρός. Καλημέρα κύριε. Σιγά, τα χάνεις. Καλά είστε, όλα καλά. Τρομερά. Καλά. Μπράβο. Λοιπόν, Ραπτόπουλε. Μάλιστα. Την Κυριακή που έχει το Ξάνθη Άρης. Ναι. Εσύ το δείχνεις εκεί στην καφετέρια που κάνεις εκπομπή. Όχι, θα βλέπω ότι United. Δεν θα δεις τον Άρη. Τι να δω τον Άρη, ρε φίλε. Θα αφήσω τη United, θα ξεκινήσω τον Άρη να βλέπω. Μόλις τον πάρει θα το γυρίσει στην United. Μόλις βάλει ο Πάουκ το πρώτο γκολ στο 10ο λεπτό τη Λαμία, θα το γυρίσω στη United. Θα είμαι εκεί, ρε παιδί μου, ναι. Τι θες, να σπάσεις το μαγαζί, τι θες να κάνεις. Όχι, ρε, ένας εδώ, λίγο τα πούμε από κοντά. Έχεις να πλωτήσεις καμιά δουλειά. Όχι, δεν έχω. Χάσιμο χρόνο δεν έχω να μιλάω, αοριστολογείς. Άμα θες πάρε τηλέφωνο, εδώ τα πούμε. Θα με πεις, με κάνεις κανένα λακυρτή, κανένα τέταρτο. Κάσα σειρμάκι, να μου λες ιστορίες για. Τι θες να πούμε, γιατί θες να πούμε, να μιλήσουμε. Έκλεισε. Πάμε. Ήρθε λακυρτή να κάνει αυτό. Δεν έχει να κάνει. Ναι. Τι δική είναι η κοστίζα. Εκεί που εκνευρίζομαι πολύ είναι ότι επειδή δεν προλαβαίνω. Το άσκοπο κουβεντολόγιο. Παίρνω ένα φαΐ, ρε παιδί μου, να το φάω. Κάθομαι ένα τέταρτο σε ένα μέρος. Και από πάνω. Ναι. Μουρμουρμουρ. Έχω πυρουνιάσει ένα. Πάντα χωρίς πλαστικό πυρούνι πάω. Έχω πυρουνιά. Του λέω φίλε, τρώω αυτή τη στιγμή. Θα σου πω εγώ, μην αγχωρείς. Θα σου πω. Ναι, σου λέω, δεν μπορώ πάνω από το κεφάλι μου, τρώω. Έχω ένα τέταρτο σε βάζω. Και έχω και μια σόδα εκεί να πούμε τούρμποκ. Σε παρακαλώ δηλαδή. Του έχω κάνει τον μάγουλο γρατζουνιά. Την κατάλαβα. Θέλω να πα στο φανοπείο εκεί που θα σε πει ο παιδί μέσα, θα σε βάψουν τον μάγουλο. Σε κάνουν άνθρωπο. Χράτσου του τραβάω μια με το πυρούνι, του λέω. Φώναζε. Την ώρα που τρως. Την ώρα, και σάλτσες επάνω το, εκεί θέλει, το πυρούνι. Το σαλτσάτο το πυρούνι. Σάλτσα με αίμα μαζί, τον κάνω μια αυτή. Ωραία, μερακλήδικα. Ναι, ξανά λέω δεν θέλω. Όταν θες να με βρήσεις, ωραία. Περίμενε να τελειώσω το φαΐ και βρήσε με. Σου ξαναμίλησε ποτέ γενικά ο συγκεκριμένος. Ήθελα να με κάνει μήνυση. Αλλά τελικά το συζητήσαμε. Πήρα το γρόλιο. Θα πεις ότι δεν ήταν αίμα, εγώ αν μου σάλτσα ήταν. Από τα κεφτεντάκια. Θα πεις με τα πράδρα ότι ήταν σάλτσα. Δεν ήταν αίμα. Τέλει Σμυρνέικα τα σιτζουκάκια, την πράδρα. Θα πεις ότι φύγει σιτζουκάκια Σμυρνέικα με σκόρδα. Και τι έπεσε λίγο σάλτσα στο μάγουλο. Είχα να τον κεράσω, κύριε πρόεδρε. Μόνο το μάτι να του βγάλεις. Το μάγουλο σώνεται. Το μάγουλο λέει σώνεται. Το μάγουλο σώνεται. Το μάτι έχει λεφτά πολλά λέει. Ο Θόδωρος, κάτσε γιατί εδώ μας θέλουν. Έχουμε γραμμές. Πάμε στον κόσμο, πάμε στον κόσμο. Έλα κόσμε. Έλα Μιχάλη μου. Μανούλα μου. Μανούλα μου. Μανούλα μου. Μακεδονία μου. Μακεδονία μου. Νόβα μου. Μακεδονία μου. Νόβα μου. Κούρδη μου. Περιμένω μετά. Περιμένω μετά τον καιρό την Νόβα δίπλα κολλητά. Μανούλα μου από το διαφημιστικό. Να χαρώ εγώ Μανούλα μου. Διαφημισάρες Μανούλα. Και να μπει τον Πετρωτό να πεις μετά την Νόβα εσύ. Εσύ πες την Πετρωτό την Νόβα. Μανούλα μου. Να χαρώ Μανούλα μου. Κουάρτα μου. Πότε είναι ο Βραζιλιάνο Σαββατοκύριακο. Μανούλα μου πρώτη ώρα Νόβα. Να χαρώ εγώ Μανούλα μου. Να σε δω εγώ χορώ μετά. Μακεδονία μου, Θεσσαλονίκη μου. Πάει το πουλά μου. Τα αερόστατα του μου. Αερόστατο Μανούλα μου. Το αερόστατο. Να σου πω Μιχάλη, οι παλιές εικόνες. Οι εικόνες στη Λιβαδιά ρε. Το πιο κλασικό ρε. Παλιά, λιβαδιακός εικόνες. Ναι, βέβαια. Τις βάζανε πάνω και σε αυτά, πώς το λένε, που μαζεύουν λάχανα, πώς το λένε αυτά ρε. Σε κλούβες. Στην κλούβα. Βάζανε πάνω σε κλούβες και βαράγανε εκεί οι εικόνες. Τι Λιβαδιά ήταν αυτό, τι γήπεδο ήταν αυτό. Γηπεδάρα και ακριβώς δίπλα τα μνήματα.
Τα μνήματα. Τρομερό γήπεδο για μένα. Και ο Τσίπρας για τους συνταξιούχους. Η άνω των 70 ετών, χαμός στο διαδίκτυο με τη μακάβρια δήλωση Τσίπρα. Ζει η μανούλα του Τσίπρα. Δεν γνωρίζω. Να πεθάνει κι αυτό. Ας μείνει ζωντανή για πάντα. Όχι. Το βάζει μέσα το δημόσιο. Άμπραβο. Λιβαδιά μου, κόρνες μου. Πάρτε τα θερμόμετρα από τη μανούλα του Τσίπρα. Πάρτε τα πιεσόμετρα, πετάξτε τα μανούλα μου. Να σωθεί η κοινωνία. Να σωθεί η μανούλα μου η κοινωνία. Να χαρώ εγώ. Πάρτε τις πυρουλίνες, πετάξτε στον υπόνομο. Μανούλα μου, να χαρώ εγώ. Μακεδονία μου. Θεσσαλονίκη μου. Αετόπουλό μου. Καλημέρα, Βέρμπλου μου. Αετόπουλό μου. Βέρμπλου μου, καλημέρα μου. Στάθης Παπαδόπουλος. Ναι, Στάθης, τι μας ανοίγει τα μάτια. Εφημερίδα Μαχητή Στράκη, σελίδα 16. Α, Μαχητή Στράκη. Λοιπόν, ναι. Σχόλιο. Μαχητή Στράκη. Η δική μου φιλική συμβολή στον Εμμανουήλ Καλό είναι στο παιχνίδι της Ξάθης την Κυριακή με τον Άρη να φροντίσει να κάθεται. Να κάθεσαι, λέει, μακριά από τον πάγκο των Κιτρίνων. Ναι, ναι. Διότι δεν θα σε σώζει μια ζωή ο Θανάσης. Καθότι οι Αριανοί ακόμα σε έχουν στη μνήμη του και ονό νοήτο. Το σημερινό σχόλιο αναφέρεται στον νέο αντιδήμαρχο Ξάθης Μανώλη Φανουράκη. Γνωστό οπαδό του Ολυμπιακού, ο οποίος σε έναν αγώνα της Ξάδης με τον Άρη είχε επιτεθεί και σπάσει τα plexiglass στον πάγκο του Άρη στο γήπεδο των Πηγαδίων. Και ο Κορτσίδας με το σαγόνι τι έκανε. Ήταν στο τέτοιο. Ήταν αυτό το παιχνίδι που ο Άρης έχει προκριθεί στο Κύπρο, αν δεν κάνω λάθος, τα plexiglass που πάνε. Που είχε γίνει συλλήψεις μετά. Με το Μεριέμ να εκτελεί το φάουλ, πρώτη κεφαλιά κάμπορα και ο Νέτο έβαλε γκολ, αν δεν κάνω λάθος. Τι του έχετε στον πάγκο του βοηθού. Αν δεν μανουριάζουν. Τι σαρκούδε και τα λοιπά. Αν δεν μανουριάζουν. Αν δεν μανουριάζουν, γιατί του έχει τον πάγκο, λες. Μπουνίδι, ρε, κατευθείαν. Όχι μπουνίδι. Τα αντιδήμαρχα. Είμαστε κατά τη βία μα. Ναι. Αποκηρύττουμε τη βία. Με το δημοσιογραφικό μπουνίδι. Α, δημοσιογραφικό. Τι κάνετε, κύριε, α πούμε. Σα παρακαλώ, κύριε. Μα πώ τολμάτε, κύριε, και μπαίνετε στο plexiglass και σπάτε. Αντιδήμαρχο. Ο πάγκο του Άρεο. Ο πάγκο αυτό του Άρεο. Και σπάσανε τον πάγκο τα plexiglass. Κύριε πρόεδρε. Κύριε πρόεδρε. 100 χρόνια ιστορία. Και τολμάνε την ομάδα του Άρεο μα να συμπεριφερθεί κατά αυτόν τον τρόπο. Και έμαθα ότι καμιά πεντακοσαριά γουρουνάδε θα εκδράμουν στην Ξάνθη. Μανούλα μου. Μανούλα μου. Θεσσαλονίκη μου σίγουρα. Πριν ολοκληρώσω για περάσουμε λίγο σε κάτι ακόμα, να σταθούμε στο καλό φαγητό, Κωνσταντίνε. Καθότι περισσότεροι αγαπάμε το πολύ καλό φαγητό και πού το βρίσκουμε, στο εστιατόριο Λατεράς. Και πολλές φορές δεν βρίσκουμε μόνο καλό φαγητό, αλλά και ιδιαίτερο. Για παράδειγμα, όλο τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο στο Λατεράς θα έχει πολύτιμη κουζίνα. Αυθεντικές παραδοσιακές συνταγές που θα μας γυρίσουν χρόνια πίσω, όταν ακόμα τριγυρνούσαμε δίπλα από τη γιαγιά στην κουζίνα, για να δούμε τι μαγειρεύει και να μας δώσει καμιά μπουκιά. Ζουβαρλάκια, ανατολίτικα, ντολμαδάκια, γαλατζί, τάς και μπαμ. Θα γίνουμε πασάδες στη θέση του πασά. Μιλάμε για γεύμα περιόριστο, δηλαδή τρως ό,τι γουστάρεις και όσο γουστάρεις, και θα υπάρχει και ένα ποτήρι κρασί κερασμένο, η μπύρα ή ένα ψυκτικό. Τι άλλο θέλεις. Πολύτιμη κουζίνα στο εστιατόριο Λατεράς, στο Ρίτζας, η Καζίνο Θεσσαλονίκη, όλο τον Οκτώβρη και τον Νοέμβρη. Το τάς και μπαμ, ξέρεις τι είναι. Έκφραση του κόκκινου. Ο Κατσιαμπής και ο Ξανθόπουλος. Τάσος και μπαμ. Τάσος και μπαμ. Τάσος και μπαμ. Α, τάσος και μπαμ. Με το Κατσιαμπή όμως έχουν καλές σχέσεις. Εντάξει, έχει, δεν έχουν, το, τα δεν ψάρια, ψάρια άδεινο Κατσιαμπής. Δεν έχουν διαραγή έτσι. Μια μέρα τότε σε κάτι ψάρια το κόκκινο μαζί με το ψυγείο. Και έψαμε το ψυγείο μετά ο Κατσιαμπής. Εντάξει, το ξέχασε. Το φάγαμε τον άνθρωπο. Το πούλησε στο ψυγείο, ρε του. Σκοτώθηκε το ψυγείο. Δεν ξέρω πού πήγε το ψυγείο. Σκοτώθηκε. Το τρικλοπόδιασε στο ψυγείο και να τρέμεσε. Πε μου πριν κλείσουμε, αν βλέπει να παίζει ο Βιερίνα στο παιχνίδι τώρα με τη Λαμία. Ναι, αν είναι το match 2-0, θα τον πετάξει να πούμε 20 λεπτά. 20 λεπτά μπροστά εκεί χειροκρότημα, επανήλθε ο αρχηγό και τα λοιπά. Τσα τέτοια χέρια όλοι. Αν είναι 0-0 στο 60. Εκεί, εγώ θέλω να είναι 0-0 στο 60 ή 0-1 στο 45. Oh. Και να το πει στο Βιερίνια, έλα παίξε τώρα, άνοιξε την άμυνα. Θε να παίξει εξτρεμ. Και άμα την ανοίξει, εγώ κάμψει με το ένα χέρι. Μπορώ. Τα κάνει. Αμέ, δύο, δύο τι παίρνω με ένα χέρι. Με ένα χέρι παίρνει δύο κάμψει. Δύο. Πού να κανονικέ. Δεν μετράω, εντάξει. Πιο βολά, εκεί είναι ανελέητα. Μπορώ. Σήμερα έτοιμο για προπόνηση, κανονικά. Α, αύριο. Αύριο προπόνηση. Αύριο. Σήμερα χαλαρό. Σήμερα έχει ύπνο. Μάγουλο. Γρηγοράδα, έτσι, αυτό, φράπα. Ναι, λαδάκι. Το απόγευμα χαλαρό. Έτσι. Ποιότητα. Μια ώρα θα ρίξω στροφές. Λοιπόν, αυτά για σήμερα. Ακολουθούν Γιάννη Πάγκο, Γιώργο Ζαήρη. Μαζί σα θα είναι από τι 10 μέχρι τι 12. Ευχαριστούμε τον Άσκα Ζαμπάκο που βρέθηκε στη ρύθμιση του ήχου. Τελευταία είχα την Παντελήδη που ήταν στο Production. Φυσικά έχουμε δελτίο ειδήσεων με Κωνσταντίνο Παρακιάννη, Μιχάλη Σαρόπουλο, Κωστή Ναρτόπουλο. Τέρμα για σήμερα. Το μεσημέρι ο Κωστή με τον Γρηγόρη Κόκκινο από τι 2 μέχρι και τι 4. Το βράδυ σόλο από τι 8 μέχρι και τι 10. Η αφεντό μου Τσουνάρα μου. Καλή συνέχεια. Μετρόπολη 95 και 5.
Μετρόπολης 95,5. Παρέα, παίζουμε καλύτερα. Τίτλοι επικαιρότητας. Μία προσφορά από τα ζαχαροπλαστεία Νικολαίδη. Καλημέρα σας. Για την επιβολή επιπλέον οικονομικών κυρώσεων σε βάρος της Τουρκίας, στην περίπτωση που η Άγκυρα εξακολουθήσει να αρνείται να κηρύξει κατάπαυση του πυρός στην βορειοανατολική Συρία, προειδοποίησε ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών Στίβεν Μνούτσιν. Την ίδια ώρα, ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος Μάικ Πένς και ο επικεφαλής της Αμερικανικής Δημοπρατίας Μάικ Πομπέο αναχώρησαν χθες για Τουρκία με αποστολή να πείσουν την Άγκυρα να αναστείλει την επίθεση εναντίον των Κούρδων της Συρίας. Το ζήτημα του επιμερισμού των βαρών στο μεταναστευτικό αναμένεται να θέσει τους Ευρωπαίους ηγέτες.